Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συνακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Βρέλενα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή. Κι αν έχετε ζήσει. Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Έτσι να έτσι. Focus FM 103 και 6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube. Έχουμε ιστοσελίδα. Έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Έχουμε μαζί μας τις καλύτερες μπαταρίες. X-Power Batteries, Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-735-722. Πρωταθλητές Ελλάδας, οι Παοξίδες. Το πιο μάγικο. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Μακεδονία. Μια η Ελλάδα και μια η ιστορία. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Μακεδονία. Μια η Ελλάδα και μια η ιστορία.
Ο Σάββας ο Επταλοφίτης σήκωσε το πρωτάθλημα. Δεν σκουριάζει, η ιστορία δεν αλλάζει. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει, η ιστορία δεν αλλάζει. Το μάρτυραν οι τάφοι, η βασιλική, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το μάρτυραν οι τάφοι, η βασιλική, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Μακεδονία, μια η Ελλάδα, μια ιστορία. Και κλάμα ο Μελισσανίδης, πολύ κλάμα. Ανέβηκε εδώ πέρα να φάει με τον Καρυπίδη, να του μάθει τα γράμματα, να του πει το και το. Και τελικά η παλέτα η όρθια δεν τα κατάφερε. Σώμα και ψυχή δώσανε οι παίκτες του Άρη να κόψουν το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Σαλονίκη, και η Μακεδονία στην Ελλάδα νίκη. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Σαλονίκη, και η Μακεδονία στην Ελλάδα νίκη. Το χρυσάφι δε σκουριάζει, η ιστορία δεν αλλάζει. 50.000 παοξίδες θες στην Τούμπα. Τσάφι δεν σκουριάζει. Κι άλλοι 50 στους δρόμους. Η ιστορία δεν αλλάζει. Το μάρτυρ πλημμύρισε η πόλη από ασπρόμαυρες φανέλες. Πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το μάρτυραν η τάφη η βασιλική. Πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Μακεδονία, μια η Ελλάδα και μια ιστορία. Ο ασπρόμαυρος βοράς θα φέρει την ανατροπή στην Ελλάδα. Δεν το πιστεύουν αυτό που πάθανε. Πληροφορίες μου λένε ότι ο Καρυπίδης έφυγε για το Άγιον Όρος να κρυφτεί. Δεν κατάλαβε τι έγινε. Οχ, οχ, οχ και αμάν, αμάν έλεγε. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ, δικεφάλος αητός. Μία η Βεργίνα και ο πύργος ο λευκός. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ, δικεφάλος αητός. Μία η Βεργίνα και ο πύργος ο λευκός. Έλα οι σημαίες να κυματίζουνε. Σικές, Επτάλοφος, Πολύχνη, Νεάπολη, Κορδελιό. Εσκουριάζει. Εύωσμος. Οριάτε. Βουνό, πού είσαι ρε βουνό. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει. Η ιστορία δεν αλλάζει. Οι Μακεδόνες, η θύρα 4. Η τάφη, η βαμπαλά, αέα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Το μάρτυραν η τάφη, η βασιλική. Πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένας είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Μακεδονία, μια η Ελλάδα, μια ιστορία. Και αμπαλούτσα και είχαμε εκεί πέρα και τέτοιες ιστορίες. Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο και κατάκτηση. ΠΑΟΚ σε μία λέξη. Γιατί πολλοί λένε ότι λένε, αλλά απέδειξε με 4-4 ότι μπορεί και ότι το θέλει, και εφόσον μπορεί και το θέλει, το πήρε. Το λένε και οι αετοί, το λένε και οι αετοί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το λένε και οι αετοί, το λένε και οι αετοί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν πανάγεις παράγκα. Δεν πανάγεις 10 ομάδες που σε μισούνε. Δεν πανάγεις διαιτητές. Δεν πανάγεις μαρινάκηδες. Δεν πανάγεις 10 επιχειρηματίες. Δεν πανάγεις μέσα μαζικής ενημέρωσης.
το μάρτυρανι. Αντρικό, παντελονάτο, πρωτάθλημα. Όση Μακεδονία είναι λίγη. Το πιο μάγικο όλων των εποχών και κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει αυτό. Κανένας! Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένα είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Μακεδονία. Μια η Ελλάδα και μια ιστορία. Και αυτή είναι η απόδειξη ότι όλα μπορούν να συμβούνε αν πραγματικά το θες. Έλα, φορτώστε! Σήμερα είμαστε πρωταθλητές! Θα έπρεπε να κυματίζει αυτό το πανό που έχει πάνω το Μαρινάκι, τον Άδωνη, τον Καρυπίδη, τον Αυγενάκι και την Τώρα. Εκείνο που έψαχνε η αστυνομία. Σαν να έχουνε πάω οι αντιπαλοί, στιανή η τρεμούλα παθαίνουν συγκοπή. Σαν να έχουνε πάω οι αντιπαλοί, στιανή η τρεμούλα παθαίνουν συγκοπή. Παθαίνουνε ζημιά. Ολόκληρη Μακεδονία κέρδισε χθες. Όταν ξεδιπλώνει ο ΠΑΟΚ τα φτερά. Παθαίνουνε ζημιά, παθαίνουνε ζημιά. Όταν ξεδιπλώνει ο ΠΑΟΚ τα φτερά. Σαν να ακούνε ΠΑΟΚ οι αντιπαλοί. Στιανίτε μου. Κοκομπλόκο έπαθω Μελισανίδη. Δεν ξέρει τι έγινε. Έτσι είναι όταν τα έχεις όλα δεδομένα. Ρε μην πονάτε, μην βρίζετε. Σήμερα είναι μέρα χαράς. Βαρδάρι, οι αντιπαλοί, τους κόβει ο υδρότας. Σαν να ακούν βαρδάρι, τους κόβει ο υδρότας. Σαν να ακούν βαρδάρι, οι αντιπαλοί, τους κόβει ο υδρότας, παθαίνουν συγκοπή. Παθαίνουνε ζημιά, παθαίνουνε ζημιά. Όταν ξεδιπλώνει ο ΠΑΟΚ τα φτερά. Παθαίνουνε ζημιά, παθαίνουνε ζημιά. Μιλάνε για πολιτισμό ρε παιδιά, μιλάνε για πολιτισμό. Που θα κάνουμε τελικό κυπέλου χωρίς θεατές. Παλί, τους κόβει ο υδρότας, παθαίνουν συγκοπή. Πήγε ο άλλος λέει σε τσιπουράδικο στο Βόλο. Και ήτανε λέει πολύ καλό λέει, έβγαλε μπιφτέκια, έβγαλε πανσέτες. Να μας τρελάνεις ρε. Και μετά σας τρομάζει Eurovision. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους έχουν πάθος, καρδιά και μια σωστή αντίληψη. Πήγε λέει ο Κασελάκης στα μπουτζούκια. Σε σουίτα. Πάνω από τη σουίτα με τον Τάιλερ. Αναστέναξαν οι τουαλέτες. Γλεντούσε το παλικάρι. Με υψωμένη γροθιά λέει βγήκε φωτογραφίες. Και αυτός τώρα σου λέει είμαι ο αρχηγός της αριστεράς. Ο αρχηγός της αριστεράς. Σε σουίτα στα μπουζούκια στον Αργυρό. Με μπουκαμισάκι που κάνει να πούμε ένα χιλιάρικο. Ποια λογική. Δεν υπάρχει λογική. Την έχετε δολοφονήσει. Την έχετε στήσει στον τοίχο και την έχετε γαζώσει με πολυβόλο τη λογική. Μη μου μιλάτε για λογική. Και βγαίνουνε τώρα, ξέρετε αυτά, οι κόκκινοι και οι μπλε, τα ξέρετε, μαλώνουν μεταξύ τους τα κοκόρια. Γιατί αυτοί είναι οι δύο συστημικοί μαζί με το Πασόκ και μαζί και με άλλα, ΚΚΚ. Είναι αρκετά τα κόμματα τα συστημικά, αλλά αυτοί οι δύο είναι που προβάλλονται πιο πολύ. Δηλαδή, άμα δεις τηλεόραση, θα δεις για το ΣΥΡΙΖΑ, για την Νέα Δημοκρατία, για το Πασόκ. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν υπάρχουν. Άντε, υπάρχει ένας κουτσούμπας που τον εμφανίζουν πού και πού. Έτσι, για να συντηρούν κάποιους κόκκινους μέσα στη Βουλή και να υπάρχει ένα payroll για να τρώνε οι κομμουνιστές λεφτά. Να ταΐζονται λεφτά, συγγνώμη. Και βγαίνει τώρα ο κόκκινος και λέει τον μπλε. Ναι, ο δικός μου πήγε στον Αργυρό και ήταν σε σουίτα. Και ο δικός σου όμως πήγε στη Μαρινέλα. Και καθόταν σε τραπεζάκι και πήρε το πρωθυπουργικό σκάφος. Και πήγε στη Σαχάρα που πήγε εκεί πέρα και έκανε σπα μαζί με φίλους του.
Μαλώνουν οι κόκκινοι με τους μπλε με τα δικά μας λεφτά. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Κανονικά. Εμείς πληρώνουμε για να τους συντηρούμε. Και αυτοί αντί για να εξελίσσουν την Ελλάδα είναι στις σουίτες στα μπουζούκια. Είναι με τα πρωθυπουργικά σκάφη στα σπα. Και κάνουνε γλέντια. Γιατί για αυτή την τροφική δηλητηρίαση, τεράστιο σκάνδαλο αυτό. Για τα 70 κρούσματα της τροφικής δηλητηρίασης από σχολικά γεύματα της εταιρείας Γιαννίτσης, κάτι λιγκουίνια με κοιμά, τοπικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα έπαιρνε τη δουλειά για τα σχολεία, ρε. Ποιος θα έπαιρνε τη δουλειά για τα σχολεία, εγώ θα τα έπαιρνα. Πήρε τη δουλίτσα, απευθείας ανάθεση, τσίμπα φράγκα. Κάνε δουλειά, ξέρεις τι έκανε ο άλλος. Παράτησε και ένα εργοστάσιο. Είχε μια επιχείρηση, δεν ξέρω κι εγώ πώς τη λένε. Η οποία όλος τυχαίως πήρε φωτιά μετά από αυτό το συμβάν. Το εργοστάσιο σχολικών γευμάτων του κολλητού του Σταϊκούρα, στον οποίο έγινε απευθείας ανάθεση. Και τα ποσά που εισέπρατε ήτανε αστρονομικά, μιλάμε για 70 εκατομμύρια, 75 εκατομμύρια, συγγνώμη. 75 εκατομμύρια, έτσι όπως τα ακούτε. Εσείς δουλεύετε κάθε χρόνο για 12 χιλιάρικα και βγαίνει ο Άδωνης, σας κουνάει το δάχτυλο και σας λέει 1100 σας τον πήγαμε το μισθό, θα πρέπει να μας λέτε ευχαριστώ. Είστε αχάριστοι, είστε ασήμαντα ανθρωπάκια, σας λέει ο Άδωνης, ο τσαρλατάνος. Έχω ράματα για την κούνα του Άδωνη, πιο κάτω. Απευθείας ανάθεση. Πάρε για να δίνεις φαγητάκι στα παιδάκια. 75 εκατομμύρια ευρώ. Και ούτε αυτό δεν μπόρεσες να κάνεις, ρε κολλητέ του Σταϊκούρα. Δηλητηρίαση πάθανε τα μωρά. Και μετά τη δηλητηρίαση, 70 παιδάκια, 63. Ήτανε να γίνει ένας έλεγχος από το υγειονομικό στο εργοστάσιο σχολικών γευμάτων του κυρίου Γιαννίτση. Και όλος τυχαίως πήρε φωτιά το εργοστάσιο, ρε παιδιά. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο. Και άμα πεις ότι μπήκε επίτηδες, είσαι ομοφοβικός, φασίστας, ρωσόφιλος, παίρνεις ρούβλια, είσαι πράκτορας του Πούτιν, θα σε πούνε χίλια δυο πράγματα. Έκαψαν τη σαβούρα, γλίτωσαν και τον έλεγχο από το υγειονομικό. Και μη σου πω στο τέλος θα βγει να πάρουν και καμία αποζημίωση. Τι είναι η Κολομβία μπροστά στην Ελλάδα? Ένα τίποτα δεν είναι. Φυσικά δεν έχουμε αποδείξεις ότι το έκαψε ο άνθρωπος. Αλλά όχι ότι θα γίνει και καμιά έρευνα από την αστυνομία. Όχι ότι θα ασχοληθεί και κανένα εισαγγελέας. Όλα καλά. Πού θα γίνει έλεγχος? Σε ένα εργοστάσιο το οποίο έχει πάρει φωτιά. Πώς θα γίνει έλεγχος? Η φωτιά τα προκάλεσε όλα. Έληξε το θέμα. Όλα καλά, ρε. Βάλ το φωτιά για να πάνα. Θα σου φτιάξουμε καινούριο. Ασφαλισμένο δεν το έχεις. Ασφαλιστικές. Τις κλείνει το μάτι ο Μητσοτάκη. Σε φτιάξουμε ένα καινούριο, ρε κολλητέ του Σταϊκούρα τώρα. Από το να φας κανένα πρόστιμο, να πούμε κανένα μύριο και να γίνουμε και ρεζίλοι πριν τις εκλογές. Είναι ο Δημοκράτες όλοι μαζί που δώσαμε απευθείας ανάθεση σε έναν άνθρωπο που δηλητηρίασε 63 παιδάκια. Έλα τώρα, κάψτο να τελειώνουμε. Αυτά ζούμε. Αυτά ζούμε. Και μακάρι αυτός ο λαός που βγήκε στους δρόμους για το μεγάλο ΠΑΟΚ να έβγαινε στους δρόμους και για άλλα σημαντικά θέματα. Όπως αυτά μιας συμμορίας, μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό. Βγαίνει ο πρόεδρος των Σκοπίων και λέει θα αποκαλώ τη χώρα μου Μακεδονία. Τι λέτε, ρε? Τι λες, ρε, κι αν δεν σας αρέσει, λέει, πάμε στη Χάγη. Κατάλαβες τώρα? Σηκώθηκαν τα αγκούρια να γαργαλίζουν το μανάβι. Δώσε αέρα στο χωριάτι. Δώσε αέρα στο χωριάτι να ζανεύει στο κρεβάτι. Αυτό γίνεται με τα Σκόπια τώρα. Και φταίνε όλες αυτές οι κυβερνήσεις μαζί. Γιατί η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και δεν το συζητάμε. Με κανένα γείτονα. Και η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική.
Και η Θράκη είναι ελληνική και ο Εύρος είναι ελληνικός και η Κύπρος είναι ελληνική και τα Ήμια είναι ελληνικά και όλα τα νησιά και όλο το Αιγαίο είναι ελληνικό. Και δεν συζητάμε με κανένα γείτονα, τέλος. Για να μην αρχίσουμε κι εμείς, και εγώ συγκεκριμένα, γιατί δεν παίρνω κανένα άλλο στο λαιμό μου, για να μην αρχίσω κι εγώ να μιλάω για μεγάλη Ελλάδα. Και πάρουμε από τη Σικελία μέσα εκεί πέρα που βρίσκουν ψηφιακά ελληνικά, στην Ιταλία, ναι, εκεί στη Σικελία βρίσκουν. Η μεγάλη Ελλάδα ήταν εκεί πέρα. Βρίσκουν ψηφιακά, ψηφιδωτά ακόμα. Ψηφιδωτά ακόμα βρίσκουν. Και αγάλματα. Για να μην πάμε μέχρι τη Μασσαλία και πούμε ότι η Ελλάδα είναι μέχρι εκεί πέρα. Για να μην μιλήσουμε ανατολικά και μπούμε και φτάσουμε να πούμε μέχρι το Τατζικιστάν. Που υπάρχουν αρχαία ελληνικά. Τους μάθανε να μιλάνε οι αρχαίοι Έλληνες. Τους μάθανε να είναι άνθρωποι που ήταν πυθίκια ήτανε. Μαλώνανε, σκοτωνόντουσαν μαζί τους ρε. Μεταξύ τους για ένα βελανίδι. Για ένα βελανίδι σκοτώνονταν μεταξύ τους. Ήρθε ο μεγάλος Μέγα Αλέξανδρος. Τους έκανε, τους έμαθε τον πολιτισμό, τους έμαθε γράμματα. Γιατί, για να βγαίνει τώρα πρόεδρος στο Σκοπείο να μας λέει η Μακεδονία είναι τα Σκόπια. Ποια Σκόπια είναι, βρε, δεν μπορείς να διαβάσεις μια επιγραφή από ένα τάφο βασιλικό. Δεν ξέρεις ούτε εσύ τι είσαι. Τι είσαι, το κόμμα σου πάει να συγκυβερνήσει με Αλβανούς. Με Βούλγαρους, τι είσαι, Βούλγαρος είσαι. Αλβανός είσαι, Σκοπιανός είσαι, τι είσαι. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις από πού προήλθες για να λες ότι είσαι Μακεδόνας. Αλλά βρήκαν ευκαιρία, βρήκαν το ζαβό να πούμε τώρα και βαράνε όλοι. Σου λέει εδώ είμαστε, θα λιώσουμε την ιστορία, θα την αρπάξουμε, θα γίνουμε κάποιοι. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Σε άλλες χώρες πρωθυπουργοί σαν αυτόν που τρώνε φάπες από παντού παρετούνται. Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας παρετήθηκε στα 45 του, στα 45 του. Γιατί λέει, παιδιά, δεν έχω να δώσω κάτι άλλο στη χώρα. Ό,τι μπορούσα έκανα, σαν να λάβει κάποιος άλλος το μπορέσει να την κάνει καλύτερη. Και για τον ίδιο λόγο παρετήθηκαν και 30 πρωθυπουργοί Φιλανδίας, Νέας Ζηλανδίας. Στην Ελλάδα έχουμε αυτόν εδώ πέρα, μας έχει κάτσει εκεί πέρα σαν καρεκλοκένταυρος που είναι. Και δεν παρετείται με τίποτα. Με τίποτα. Ξέρετε πότε θα παρετηθεί. Μόνο αν καταλήξει ο γενιακός στο συμπέρασμα ότι δεν έχει κάτι άλλο να πάρει. Ότι τα έχει κάνει όλα δικά του. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κράτος. Το κράτος που εσείς νομίζετε ότι λέγεται ελληνικό, κανονικά λέγεται CVC Capital Partners. Παίρνουνε το κράτος της Ελλάδας και το πετάνε σε ένα φαντ όλο. Αυτό κάνουνε. Γιατί σου λέει, δεν με ενδιαφέρει, ας βγει αύριο μεθαύριο πρωθυπουργό Βελόπουλος. Εγώ σαν το φαντ το δικό μου θα έχει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Θα έχει το ρεύμα, θα έχει το νερό, θα έχει μετοχές εδώ, θα έχει μετοχές εκεί. Δεν με νοιάζει. Αυτό λέει ο Κούλης, αλλά αυτό που κάνει είναι παράνομο. Δεν γίνεται μένα ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου να δουλεύανε, να φορολογούντουσαν για να φτιαχτούν δρόμοι, να φτιαχτεί σύστημα υγείας, να φτιαχτεί η ΔΕΗ. Και αυτός τώρα να τα πουλάει στον εαυτό του, γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι διπρόσωπος. Στην ουσία, από τη μία μεριά είναι πρωθυπουργός και από την άλλη είναι επιχειρηματίας. Διπλό ταμπλό. Και σαν πρωθυπουργός πουλάει στον επιχειρηματία τον εαυτό του το κράτος. Κάνει ό,τι κρατικό υπάρχει ιδιωτικό που έχει χτυπήσει αυτό σαν ιδιώτης. Απλά είναι τα γράμματα, απλά δεν έχετε αντίληψη. Και συνεχίζετε να πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις και τον κάθε τσαρλατάνο. Και τον κάθε τσαρλατάνο. Βγήκαν οι εργαζόμενοι στο λιμένα Θεσσαλονίκης ρε. Και στη Hellenic Train και αρνήθηκαν να μεταφέρουν 250 κοντέινερ επικίνδυνου οπλισμού με προορισμό την Ουκρανία. Και τελικά αυτά τα όπλα θα μεταφερθούν με ευθύνη των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Τρένα τρόμου, πολεμικό υλικό, δώρο από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Και ρωτάω, εγώ πήρα από κανέναν άδεια για να τα δώσει τα όπλα. Όπως πολύ σωστά λέγαμε και την Παρασκευή. Τα αγοράζουν τα όπλα οι Ουκρανοί. Δίνουνε λεφτά και αν δίνουνε λεφτά, πάνε στα κρατικά ταμεία ή πάνε σε τσέπες. Γιατί αν πηγαίνουνε σε τσέπες, μιλάμε για μία παρέα η οποία διακινεί παράνομα όπλα. Ελληνικά όπλα, αγορασμένα από τον ελληνικό λαό.
αγοράζουμε εμείς σαν μακάκες που είμαστε όπλα για να μπορέσουμε να αμυνθούμε άμα γίνει κάτι. Και αυτοί τα παίρνουνε και καλά τα κάνουνε δώρο στους Ουκρανούς. Και υπάρχει μια περίπτωση να επιστρέφουνε λεφτά οι Ουκρανοί μαύρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα μιλάμε για λαθρέα διακίνηση οπλισμού. Απλά πράγματα. Ισχύει ή δεν ισχύει. Ας βγει η κυβέρνηση να το διαψεύσει. Ας βγει ο Μητσοτάκης να το διαψεύσει. Παίρνει λεφτά η Ελλάδα από τα όπλα που χαρίζουμε στην Ουκρανία. Δεν παίρνει. Είναι δώρο. Παίρνουνε κάποια πρόσωπα όμως. Κάτω από το τραπέζι λεφτά. Έρευνα από την εισαγγελία, από την ελληνική δικαιοσύνη. Μην περιμένετε από την ευρωπαϊκή. Σας είπα και οι Ευρωπαίοι στο κόλπο είναι. Τρώνε πολλά στόματα από αυτή την ιστορία. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι τα στόματα αυτά που τρώνε δεν υπολογίζουν ότι η Ελλάδα έχει μείνει μόνη της. Και χωρίς όπλα. Και κάνουνε ασκήσεις να πούμε ενωμένοι Σκοπιανοί, Αλβανοί και Τούρκοι. Και κοιτάνε να αρπάξουν από την Ελλάδα. Που εγώ σας λέω, δεν έχω πρόβλημα με τους λαούς. Έχω φίλους Αλβανούς. Αλλά οι κυβερνήσεις κινούνται άνανδρα απέναντι σε μια χώρα που τους έχει βοηθήσει. Πάνε να διεκδικήσουν εδάφη, αμφισβητούν την ιστορία της Ελλάδας και προσπαθούν να κάνουν ό,τι κάνουν. Όταν η τύχη λοιπόν μιας χώρας βρίσκεται στα χέρια ενός Μητσοτάκη, όταν η μόρφωση και η παιδεία και η έμπνευση και η ψυχοσύνθεση βρίσκεται στα χέρια της κυρίας Κεραμέως, όταν περιμένεις ανάπτυξη και ασφάλεια από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από τον Κώστα Καραμαλή και από τη Μενδώνη περιμένεις να υπάρξει πολιτισμός, τότε αυτή η χώρα είναι κλινικά νεκρή. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα στον τομέα τους. Μιλούσα με φίλη φαρμακοποιό η οποία μου έλεγε, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει ιδέα. Έχει καταστρέψει τον κόσμο. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Η συμμετοχή στα φάρμακα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι λένε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Ποια είναι λοιπόν τα βήματα αυτής της υποτιθέμενης πετυχημένης κυβέρνησης? Καθόλου πετυχημένη δεν είναι. Πετυχημένη την παρουσιάζουν οι Πορτοσάλτε και τα άλλα παπαγαλάκια που τρώνε το payroll. Αποτυχημένη κυβέρνηση είναι, που έχει πέσει και δεν τη στηρίζει κανένα. Την κρατάει όρθια το σύστημα γιατί συμφέρει τους καπιταλιστές. Πώς γίνεται να είσαι πετυχημένος? Με το να καις, με το να ξεπουλάς, με απολύσεις, με απειλές, με διχασμό, με εξαθλίωση, με εξόντωση, με καταστροφές. Ανίκανοι και επικίνδυνοι είστε πάνω στις τάχτες του ελληνικού λαού. Και βγαίνει η Καριστιανού πολύ σωστά και λέει αυτά που πρέπει να πει. Προσέφυγε, λέει, στην Κομισιόν ζητώντας την παραπομπή και την καταδίκη της Ελλάδας από τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβάλλει απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε νόμιμες τις παρατάσεις της Σύμβασης 717 και θεωρεί ότι εμποδίζεται η δίωξη υπουργών. Και έτσι είναι. Μαζί με την Καριστιανού είμαι. Καλά τα λέει. Και έχεις εσύ τώρα για ηγέτη της Ελλάδας, για αρχηγό μας, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ρε παιδιά. Ο οποίος τι βγήκε και είπε? Πουθενά, λέει, στον κόσμο, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός βουνού 30.000 μέτρων με τη θάλασσα ακριβώς δίπλα του. Ήταν εκεί πολλά μαζεμένα εγκεφαλικά κύτταρα και πάθανε όλα blackout, κάηκαν όλα. Μιλούσε για τον Όλυμπο. Εν τω μεταξύ, η ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου είναι στα 2.917 μέτρα. Και δεν τη βρέχει η θάλασσα. Ακούστε εδώ τώρα, πρωθυπουργό, που έχετε, ρε. Για γέλια είστε, ρε. Δείτε εδώ ποιον έχουμε αρχηγό. Ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός που είναι ο Όλυμπος, ο οποίος προσελκύει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες πουθενά στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός ενός βουνού 30.000 μέτρων με τη θάλασσα ακριβώς δίπλα. Ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός που είναι ο Όλυμπος, ο οποίος προσελκύει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες πουθενά στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει
αυτός ο συνδυασμός ενός βουνού 3.000 μέτρων με τη θάλασσα ακριβώς δίπλα. Ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός που είναι ο Όλυμπος, ο οποίος προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες πουθενά στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός ενός βουνού 30.000 μέτρων. 30.000 μέτρων, ρε παιδιά. Τι να πω, λογικά πάνω από τον Όλυμπο θεωρεί ότι βλέπεις το διάστημα. Το διάστημα είναι η κορυφή. Πώς μπορείτε να τον ονομάσετε, εσείς ονομάστε τον, εγώ δεν βρίσκω λέξεις. Και η λέξη που βρίσκω δεν είναι στα ελληνικά, είναι στα γαλλικά. Δεν μπορώ να βρω ελληνική λέξη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ό,τι μου έρχεται στο μυαλό είναι στα γαλλικά σας λέω. Και κρίμα τώρα να φάμε πρόστιμο αν αρχίσω να μιλάω γαλλικά. Αυτό το σπρώχνει στη θάλασσα και επιπλέει. Επιπλέει, δεν έχει τίποτα, είναι κούφιος. Κούφιος είναι. Τίποτα, τζάμπα το κουβαλάει το κόκαλο αυτό που έχει πάνω εκεί πέρα στερεωμένο στους ώμους του. Δεν έχει μέσα τίποτα, αδερφέ. Δεν γίνεται να πιστεύεις ότι υπάρχει βουνό που είναι 30.000 μέτρα. Τι να πω, ρε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι πραγματικά για αυτόν που έχουμε για πρωθυπουργό. Είναι η κατάσταση απελπιστική. Άλλο καλό που είπε. Έστειλα, λέει, επιστολή στη Φόντερ Λάιεν για την εσχροκέρδεια. Έστειλε επιστολή στη συνεργάτη του για την εσχροκέρδεια που ο ίδιος έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι περιμένεις να σου πει η Φόντερ Λάιεν που την έδωσες 32 εκατομμύρια στον άντρα της. Έβγαλες λεφτά από τα κρατικά ταμεία, τους κέρασες εκατομμύρια, Μητσοτάκη, τη Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό τρώγατε μαζί στην Κρήτη και ήσουν χωρίς μπλούζα. Άνετος και ωραίος, λες και είναι φιλενάδα σου. Φιλενάδα σου είναι. Τι θες να κάνει δηλαδή η Φόντερ Λάιεν για την εσχροκέρδεια στην Ελλάδα. Δεν μπορείς εσύ να το ρυθμίσεις. Δεν θες να το ρυθμίσεις γιατί θα χάσουνε τα φιλαράκια σου την κουτάλα. Γιατί τους κάνεις πάσα χρήμα για να είναι χορηγή σου. Και δεν πάει να τρέχει καημένη Καριστιανού στην Κομισιόν. Δεν πάει να τρέχουν όλοι οι Έλληνες να βρούνε το δίκιο τους. Άστο, μπλέξαμε. Μπλέξαμε φίλοι μου, μπλέξαμε. Και μπλέξαμε πάρα πολύ άσχημα. Και δυστυχώς δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξουμε αν δεν ξυπνήσετε. Κανό με τις μειώσεις των συντάξεων. Ψαρεύουμε στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία είτε τώρα είτε στην επόμενη Βουλή. Είστε κυβέρνηση εθνικής μειοδοσίας. Αυστηρό μήνυμα για τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών στέλνει η Αθήνα μέσω του Υπουργού Εξωτερικών. Εμείς απαιτούμε τη συμμόρφωση προς την Συμφωνία των Πρεσπών. Να ξεκινήσουν και επίσημα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας. Έχει αλλάξει η θέση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα αυτό, ή παραμένει σταθερή? Η θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει αλλάξει. Είναι η ίδια θέση με την οποία πορεύτηκε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εγώ δέχομαι συζήτηση για μεικτή ονομασία. Πρέπει η Ελλάδα να δεχθεί. Διότι αλλιώς, εάν δεν δεχθεί, θα πάμε σε σκέτη Μακεδονία. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή ήταν η θέση. Να τελειώσει η υποκρισία. 30 χρόνια υποκρισία. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω. Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Ήμασταν απολύτως συνεπείς με αυτά τα οποία είπαμε. Η λύση για τα Σκόπια είναι σύνθετη ονομασία, έργα όμνης και ουσιαστικά. Με τον όρο Μακεδονία. Ναι, ναι. Ο Σύριζα. Τα Σκόπια, ναι. Το Βεβερό, ναι. Και λέει καταγγέλνουμε τη συμφωνία, παπ, την αλλάζαμε. Το κόμμα που έχει βγει, το Βεμερό, θέτει ένα αμφιβόλιο τη συμφωνία των Πρεσπών. Περιμένουμε να το δούμε να γίνεται σεβαστό και από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν είμαστε ρεμπεσκέδες. Τροπή σας. Δεν θα ανεχτούμε κανέναν να μας λέει εθνική εξαίρεση. Αυτοί είναι που σας κοροϊδεύουνε χρόνια τώρα.
Άντε την υπόλοιπη Ελλάδα δεν την ενδιαφέρει για το τι θα γίνει εδώ στη Μακεδονία μας. Εσείς όμως οι Μακεδόνες, οι Έλληνες, οι οποίοι ζήσατε στο πετσί σας να σας κοροϊδεύουνε, να σας φτύνουνε στα μούτρα, να γυρνάνε το μπιφτέκι, να μασάνε μαστίχα. Ακόμα να καταλάβετε τι γίνεται. Ακόμα να καταλάβετε με τι ψεύτες έχετε να κάνετε. 80% λέει βγήκε ο Τζιτζικώστας. Και ο Τζιτζικώστας δεν είναι πουθενά, ο πουθενάς. Ο Τζιτζικώστας ο πουθενάς. Το ίδιο και ο Αγγελούδης ο πουθενάς. Βγαίνει ρε το γειτονικό κράτος και λέει ότι θα λέμε Μακεδονία και θα λέμε ότι γουστάρουμε και θα κάνουμε ότι γουστάρουμε και είστε κρυμμένες στα λαγούμια σας και στις τρύπες σας ακόμα. Πού είναι ρε ο Περιφερειάρχης να βγει να πει ότι η Βόρεια Ελλάδα δεν δέχεται. Όλη η Ελλάδα κανονικά θα πρέπει να πει, αλλά σαν Περιφερειάρχης, ότι εμείς δεν δεχόμαστε αυτά που λέει αυτή εδώ πέρα η Τσούπρα, η Σιλιανόφσκα. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει αυτή εδώ πέρα, άντε να μην τη χαρακτηρίσω, αν και πουλή είναι η σκρόφα. Πουλή είναι η σκρόφα. Σαν αυτό το πουλή είναι, τη σκρόφα, αυτή η πρόεδρος. Πώς βγαίνεις μωρή σκρόφα, το πουλί εννοώ, και λες αυτά που λες, θα έπρεπε να βγει κάποιος μπροστά για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πού είστε ρε, πού είναι οι περιφερειάρχες που αγαπάτε τόσο εσείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη? Πού είναι ρε οι δήμαρχοι? Πού είναι ρε όλοι αυτοί που τρέχουνε και σας γλύφουνε και σας δίνουνε τα χέρια πριν τις εκλογές? Και τώρα δεν είναι πουθενά. Το γουρούνι το θηλυκό ρε Νίκο, εντάξει. Και πουλί σκρόφα έχει. Το γουρούνι το θηλυκό, τι λέω, θηλυκό γουρούνι. Σκρόφα είναι αφού, τι να κάνω. Πού είστε να μιλήσετε? Μόνοι μας εδώ πέρα οι πολίτες. Να στις κερκίδες να σηκώνουμε πανό. Να τρέχουμε 150.000 άνθρωποι στις πλατείες και να φωνάζουμε με ελληνικές σημαίες και να μην μας δείχνει καν το κρατικό κανάλι ρε. Το κανάλι που συντηρείτε εσείς με τα λεφτά σας κάθε μήνα δεν έδειξε καν πλάνα ρε από το μακεδονικό. Για να καταλάβεις πως το σύστημα σε γλεντάει καθημερινά. Παίρνουνε αξία να πούμε όλα τα τσόλια. Όλα τα τσόλια πήρανε αξία, την είδανε μάγκες. Με τα δικά μας λεφτά ρε, οι υπάλληλοι μας ρε. Γιατί δήμαρχοι, περιφερειάρχες και όλοι αυτοί που έχουν κρυφτεί στις τρύπες τους και δεν μιλάνε για το μακεδονικό, υπάλληλοι μας είναι, εμείς τους συντηρούμε ρε. Μισθό από τα κρατικά ταμεία παίρνουνε, από εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Και έχουνε να πούμε και τους παρευρισκόμενους εκεί πέρα, τους παλαμάκηδες, τους γύρω γύρω. Κάτι άνανδροι, όλοι άνανδροι είναι. Γιατί είναι άνανδροι? Και δημοτικοί σύμβουλοι. Και ό,τι είναι, άνανδροι είναι. Γιατί δεν λες την αλήθεια ρε φίλε? Και αν δεν λες την αλήθεια δεν είσαι άντρας. Αν δεν λες την αλήθεια δεν είσαι άντρας. Απλά είναι τα πράγματα. Βγες μπροστά και πες το και το. Δεν βγαίνει ο περιφερειάρχης να μιλήσει. Δεν συμφωνώ μαζί του. Κατέβηκα με την παράταξή του γιατί πίστεψα, αλλά δεν είναι αυτός που έλεγε. Δεν βγαίνεις να το πεις όμως γιατί δεν σε συμφέρει. Γιατί πήρες καμιά δουλίτσα, πήρες κανένα φράγκο και βαράς παλαμάκια. Βαράς παλαμάκια ενώ μέσα σου ξέρεις ότι ισχύουν αυτά που λέω. Το ίδιο και οι δήμαρχοι. Έχουν να πούμε εκεί πέρα γύρω τους καμιά 50-60 λίγδες, οι οποίες διψάνε για χρήμα, για καμιά δουλίτσα. Ρε Μακεδονομάχο έχω δει εδώ. Σπαρτιάτης, το παίζει Ελληνάρας, το παίζει. Πάει και σε ασκήσεις. Άμα το ρωτήσεις θα σου πει εγώ είμαι πιο Έλληνας από όλους. Και πάει με υποστηρίζει τον δήμαρχο, τον Νεοδημοκράτη μας και πάρει καμιά δουλίτσα να πούμε. Και χειροκροτάει, υποκριτές όλοι. Χειροκροτάς ποιον ρε, τον Νεοδημοκράτη. Αυτόν που σε έχει ξεπουλήσει. Αυτόν που έχει προδώσει τη Μακεδονία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον χειροκροτάς ακριβώς? Ένα καταχρεωμένο? Γιατί καταχρεωμένοι είναι οι νεοδημοκράτες. 400 εκατομμύρια χρωστάει το κόμμα τους. Ποιους χειροκροτάς ρε? Τη συμμορία. Αυτούς που σε κλέβουνε χειροκροτάς. Λες μπράβο και ευχαριστώ στον κλέφτη σου. Αλλά θα μου πεις, πήγες να πάρεις και εσύ κάτι από τα κλεμμένα. Πήγες να μπεις και εσύ στο κόλπο. Οπότε είστε όλοι μαζί.
Μπήκες και εσύ στη συμμορία που απλά χειροκροτάς. Γιατί? Γιατί τσίμπησες ένα ψυχουλάκι και εσύ από αυτά που βγάζουνε. 10 δις απευθείας αναθέσεις. 10 δις. Και θα φωνάζω, όποιος δεν γουστάρει ας αλλάξει. Θα φωνάζω γιατί έχω αγανακτήσει. Έχω αγανακτήσει με την πάρτι σας, ρε. Έχω αγανακτήσει, πραγματικά σας μιλάω. Με πνίγει η αδικία. Δεν την αντέχω την αδικία. Όταν είμαι σωστός δεν την αντέχω την αδικία. Να έχω κάνει λάθος, θα έρθω πρώτος και θα σε πω έκανα λάθος. Θα το παραδεχθώ το λάθος μου. Όχι όμως την αδικία. Βγαίνει ο Ασλανίδης, συγγενής των θυμάτων των Τεμπών, πατέρας. Και λέει, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα δολοφονήσουν το παιδί μου και θα το πετάξουν το ίδιο βράδυ με φαγάνες σε 3 διαφορετικά μέρη στη Λάρισα. Η μαφία, λέει, κυβερνάει ο Ασλανίδης. Και άντε πάνε πες τον εσύ ότι έχει άδικο. Πάνε πες τον εσύ ότι δεν είναι ελέφαντας. Που το παιδί του έχασε τη ζωή του γιατί κάποιοι ανεύθυνοι φάγαν τα λεφτά από τις τηλεδιοικήσεις. Γιατί κάποιοι επέτρεψαν το λαθρεμπόριο. Γιατί βρέθηκαν 12 τόνοι ξυλόλιο πάνω στην εμπορική αμαξοστοιχεία, όπως λένε οι πραγματογνώμονες. Και βρέθηκαν μπάζα. Αλλοιώσανε τον τόπο του εγκλήματος. Βρέθηκαν μπάζα σε 3 διαφορετικά μέρη στη Λάρισα. Και ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι, όπως και ο Καραμαλής. Άντε πάνε πέσεις σε αυτόν τον πατέρα που έχασε το παιδί του ότι έχει άδικο. Πάνε ρε αν μπορείς. Πάνε. Τον λες τρελό, τον λες ψεύτη, τον λες συνωμοσιολόγο. Και πιστεύεις τον άλλον που σου λέει ότι είναι 30.000 μέτρα ο Όλυμπος. Στη Λαμία λοιπόν. Φωτιά στο εργοστάσιο που παρασκευάστηκαν τα γεύματα που προκάλεσαν τη μαζική δηλητηρίαση μαθητών. Τσιμουδιά για αυτή την μαζική τροφική δηλητηρίαση μαθητών στη Λαμία. Από 7 διαφορετικά σχολεία. Καταναλώσανε χαλασμένο φαγητό, μακαρόνια με κιμά, ρε. Πώς γίνεται να χαλάσουν τα μακαρόνια με κιμά? Πόσο καιρό τα είχατε πεταμένα? Πόσο καιρό είχατε παρατημένα, ρε, τα μακαρόνια και τα πήγατε στα παιδάκια? Σχολικά γεύματα, ξαναλέω, της εταιρείας Γιαννίτσης Logistics ΑΕ. Ο Γιαννίτσης, ο Γιώργος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, φίλος και εκλεκτός του Χρήστου του Σταϊκούρα. Μαζεύτηκαν οι γονείς, προσέφυγαν στον εισαγγελέα, έκαναν μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα απέναντι στο Γιώργο Γιαννίτση που έχει, σου λέω, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτόν. Δηλητηρίασε τα παιδιά μας, ρε. 63 παιδάκια αρρώστησαν. 4 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα και φοβερούς πόνους στην κοιλιά, δηλητηρίαση. Και για το σοβαρό αυτό θέμα βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός παιδείας, ο Πυρακάκης, κάνει μία δήλωση. Λέει εκεί κάτι χλιαρά πραγματάκια, η κακιά στιγμή, λέει. Η κακιά στιγμή στην κακιά τη χώρα. Και ενώ είναι να γίνει έλεγχος από το υγειονομικό, διότι άμα δηλητηριαστούν 63 παιδάκια σε 7 διαφορετικά σχολεία, είναι υποχρεωμένο το υγειονομικό να πάει να κάνει έλεγχο σε αυτό το εργοστάσιο. Και πήρε φωτιά ξαφνικά. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας. Όλος τυχαίως, γιατί αν έμπαινε μέσα το υγειονομικό, ποιος ξέρει τι θα βλέπε. Τους αρουραίους να χορεύουνε κότσαροι θα βλέπε. Ποιος ξέρει τι θα αντίκριζε εκεί πέρα μέσα. 75 εκατομμυριάκια απευθείας αναθέσεις πήρανε για να μοιράζουν φαγητάκι. Αυτά είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τρώνε και στηρίζουνε. Πάρε εσύ απευθείας ανάθεση, φιλαράκι μου. Τσίμπα τη δουλειά για τα σχολικά γεύματα. Έλα εδώ, τι έχεις εσύ, κολόχαρτα έχεις? Πάρε δουλειά να πας στα σχολεία, χαρτιά. Έλα εδώ, τι έχεις, απορρυπαντικά? Πάρε δουλειά και εσύ, γαλάζιο στέλεχος. Φάει και εσύ να μας στηρίζεις. Έλα εδώ εσύ, τι έχεις εσύ? Τι είσαι? Μηχανήματα έχεις, μπουλντόζες και ιστορίες.
Πάρε αυτό το έργο, σκάψε να πούμε όλη την περιοχή. Πάρε φράγκα, υπερκοστολογήσεις. Μισά-μισά, φιλαράκι μου. Σε δίνω εγώ 100 χιλιάρικα, με επιστρέψει εμένα τα 50 κάτω το τραπέζι. Και ενώ κάνει 20 χιλιάρικα η δουλειά, θα παίρνει και εσύ 30 σε κάθε σκάψιμο. Τι κάμα είναι τα λεφτά του ελληνικού λαού είναι. Να του Σερέτη είναι, του Γιώργου, του Κώστα, του Νίκου, του Γιάννη. Αυτοί φορολογούνται, αυτοί τρέχουνε. Από αυτού τα κόβουμε, εμεί τα τρώμε. Κατάλαβες, και σου έρχονται πριν τις εκλογές και σου λένε για το καλό σου τρέχουμε. Πιο καλό μου ρε, λαμόγια όλοι, κοπρόσκυλα, πιο καλό μου, για μένα τρέχεις. Για να βγάλεις λεφτά τρέχεις ρε, για να φας λεφτά τρέχεις. Νεοδημοκράτες, Σιριζέοι, Πασόκοι, το ίδιο χούι. Και κουκουέ, για τα υπόλοιπα κόμματα δεν λέω κάτι, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να φάνε. Για κανέναν δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Διότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουν θέσεις εξουσίας και να κάνουν κάτι ανάλογο και δεν θέλω να τα χρεωθώ εγώ. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τέτοιο σκοπό. Διότι πάρα πολλές φορές τσουβαλιάζουμε κόσμο. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν όνειρο. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν ισχυρή την Ελλάδα. Και τι πάει να πει ισχυρή Ελλάδα, να έχεις ιδέες η Αλγερία. Παράδειγμα σε φέρνω για να καταλάβεις. Γιατί πρέπει να φύγουν τα λαμόγια και να έρθουν άνθρωποι που έχουν μυαλό ώστε να κάνουν την Ελλάδα δυνατή. Η Αλγερία, ρε, ξεκινάει ένα μεγάλο έργο τώρα για την κατασκευή θερμοκηπίων. Θα κατασκευάσει θερμοκήπια με Ολλανδική τεχνολογία, τα οποία θερμοκήπια θα καταλαμβάνουν 1000 hectares για αρχή και θα παράγουν ντομάτα. Θερμοκήπια ντομάτας. 10.000 στρέμματα στην Αλγερία. Το ίδιο το κράτος το κάνει. Και το κάνει αυτό για να ανταγωνιστεί την Ισπανία και το Μαρόκο στην αγορά. Και θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο του 2024 για να εξάγουν ντομάτες οι Αλγερινοί. Και εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? Έχουμε τον Έλληνα που βγάζει ντομάτες και σε κάθε ντομάτα του παίρνουμε τη μισή ντομάτα να πούμε. Και φτάνουν σε σημείο να δουλεύουν και να μην τους συμφέρει να δουλεύουν. Γιατί τα λαμόγια θέλουν να φάνε χρήμα από τους φόρους. Όχι πάρε χαράτσι, όχι πάρε ρήτρα αναπροσαρμογής, όχι πάρε το ένα, όχι επιδόματα, όχι φόρος ακινήτων, όχι φόρος επιδητεύματος, όχι χίλιους δυο φόρους. Προχθές με πήρε φίλος από την επαρχία. Με λέει ρε Γρηγόρη, με έρθανε 2.500 λέει. 2.500 λέει, με ήρθε να πληρώσω φόρος. Καινούριος φόρος του Μητσοτάκη. Δεν έχω λέει να τα δώσω. Σκοτώνουν λέει την επαρχία να πούμε. Πώς θα γίνει, εδώ πέρα κάτι και είναι 400 άτομα. Τι 2.500 φόρο. Καλά καλά το μήνα δεν βγάζω. Εδώ εκατομμύρια, εκεί εκατομμύρια. Η αρχή προστασίας δεδομένων, για να καταλάβετε ρε, που έχουμε μπλέξει. Η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ιστορία με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου με τα email που διέρευσαν από το Υπουργείο Εσωτερικών επέβαλε πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών. 500.000 ευρώ πρόστιμο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Κάνει τη μακακία η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου με αυτούς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωραία. Διαραίουνε τα δικά μας προσωπικά δεδομένα με τη λίστα από δήμων για να μπορέσουν στις ευρωεκλογές να κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία οι νεοδημοκράτες πιο εύκολα και να έχουν πλεονεκτήματα και να στείλουν emails διαφημιστικά και καμπάνιες. Και ενώ έχουν στήσει αυτή η πλεκτάνη, ενώ έχει υπάρξει μια πλεκτάνη και έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών από το Υπουργείο Εσωτερικών, έρχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τι κάνει? Ρίχνει 500.000 πρόστιμο στον ελληνικό λαό, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν πάει στα αφημί τους. Δεν πάει στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου το πρόστιμο. Δεν πάνε τα 500.000 στη Νέα Δημοκρατία. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή σε εμάς. Κάνουν αυτοί ό,τι κάνουν και τρώμε εμείς 500.000 πρόστιμο. Χαϊβάνια. Χαϊβάνια. Χαϊβάνια! Και υπάρχουν ακόμα χειροκροτητές της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν τρέπεστε ρε, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε να τα λέτε, χειροκροτάτε ακόμα αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Αυτόν τον τύπο ρε. Σημαντικό έργο το οποίο
όλοι το ζητούσανε, όλοι το συζητούσαμε επί δεκαετίες, γίνεται όχι λόγια, αλλά γίνεται πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσος ήταν υπουργός υποδομών, αν δεν ήσασταν μάλλον δεν θα γινόταν εδώ, δεν θα τα απολάμβαναν οι σεραίοι αγρότες, αλλάζονται σήμερα χάρη στη γενοδορία τη δικιά σας και τη μελέτη τη δικιά σας και αυτά που μας χρηματοδοτήσατε. Είμαστε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το, εμείς, εδώ, εγώ υποδομών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χάρη στις ενέργειές του αντικαταστάθηκε ένα έργο που το βλέπετε υπερσύγχρονο μετά από 54 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον σεραίο βουλευτή μας τον Κώστα τον Καραμαλή που όταν ήταν υπουργός υποδομών κατάλαβε το πρόβλημα και το χρηματοδότησε και σήμερα υλοποιείται. Γίνεται όχι. Εν τω μεταξύ το καναλάκι αυτό... Το καναλάκι αυτό που βγάζει αυτούς εδώ πέρα, θα το ακόμα τόσκυλα να λένε ότι λένε για τον Καραμαλή πριν τις εκλογές για να πάρει ψήφους. Είναι μια κυρία η οποία έμπαινε δισταυρία με τον Καραμαλή για να εκλεχθεί. Δισταυρία! Και έτσι γίνονται οι δουλίτσες. Όλοι αυτοί οι κύριοι όμως από τις πολυεθνικές, που από αυτούς που βάζουν τιμές στα ράφια, από αυτούς που διαχειρίζονται να πούμε το χρήμα, είναι χορηγοί του Μητσοτάκη. Και αυτό δεν τους πειράζει, είναι καρτέλ. Ούτε ένα πρόστιμο δεν τους έχει επιβάλει. Άντε ένα μικρό. Όταν ο άλλος έχει βγάλει 100 εκατομμύρια, τι να τον κάνουνε με τα 10 χιλιάρικα πρόστιμο. Τίποτα δεν εισπράττουν από αυτούς. Μόνο τον κόσμο έχει γονατίσει, τον απλό το λαουτζίκο. Είδατε όμως τι ωραία καίγονται οι απευθείας αναθέσεις. Είδατε τι ωραία. Και βγαίνουνε και λένε εμένα τρομοκράτη. Λέει είσαι τρομοκράτης. Επειδή έλεγες ότι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Ή ότι δεν θα έκανες εσύ το εμβόλιο. Γιατί δεν είπα ποτέ σε κανέναν εγώ τι να κάνει. Είπα ο καθένας έχει τη δική του κρίση. Έλεγα ότι εγώ δεν θα το κάνω. Τρομοκράτης ο Σερέτης. Δεν είναι τρομοκράτης όμως ο Μητσοτάκης. Που αφήνει τους συνταξιούχους να πεινάνε. Που αφήνει τον ελληνικό λαό μόνο του να επιβιώσει. Δεν είναι τρομοκράτης ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με τα μεταφραστικά. Δεν πάει να βάλει βόμβα. Δεν πάει να την αχτεί. Όταν όμως στοχοποιείς τον λαό και τον βλέπεις να μην έχει να φάει και τον βλέπεις να ξεκινάει να χρωστάει και να διαλύεται η ψυχοσύνδεσή του, να μην έχει να πάρει ένα δώρο στα παιδιά του, να μην έχει να πάρει φάρμακα στους γονείς του, και αυτό τρομοκρατία ονομάζεται. Γιατί? Γιατί τρομοκρατεί το Έλληνας πολίτης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βγαίνει άνετα και λέει: έχω διατελέσει, λέει, υπουργός ανάπτυξης και ναυτιλίας και αλληλείας. Έχω διατελέσει, λέει, υπουργός υγείας δύο φορές. Έχω διατελέσει υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων 4 χρόνια. Ήμουνα, λέει, υπουργός εργασίας. Έχει αλλάξει όλα τα υπουργεία. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Να τον κάνουμε βόλτα, να κάνει ό,τι κρατικό υπάρχει ιδιωτικό. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Αλλά τι να σας κάνω. Συμμορία θέλατε. Συμμορία θέλετε. Και επειδή το κατεστημένο και το σύστημα υπάρχει ακόμα και στον αθλητισμό, και γι' αυτό ξεκίνησα όπως ξεκίνησα. Χθες το βράδυ, ρε, η αθλητική Κυριακή πόνεσε από ό,τι φαίνεται. Έδειχνε στιγμιότυπα από τη Φόρμουλα 1. Την ώρα που ο ασπρόμαυρος λαός του ΠΑΟΚ χοροπηδούσε. Από ποιον τα παίρνεις? Από αυτόνα. Λογικό. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Πάμε σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Ποτίτση και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Εδώ είμαστε. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Ψηλά το κεφάλι, ρε. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Θεσσαλονίκη στο πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρολιάζει τα αετοπουλά. Στη Θεσσαλονίκη στο πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρολιάζει του πάω τα παιδιά.
κλασικό στη σημαία. Ο ουρανός γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά, σταυρά έτοιμαν όλα της πόλης τα θεριά. Ο ουρανός γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά, σταυρά έτοιμαν όλα του πάω τα παιδιά. Θεσσαλονίκη στη Τούμπα κι ψηλά, ο κόσμος τα δοξάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη στη Τούμπα κι ψηλά, ο κόσμος τα δοξάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Μαύρο το χρώμα ο ΠΑΟΚ δυνατός, αέλου σου αξίζει αυτός ο αρχηγός. Ασπρό μαύρο το χρώμα ο ΠΑΟΚ δυνατός, αέλου σου αξίζει αυτός ο αρχηγός. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Ο Σερετής έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει
Σταυρομαχός πάει να γίνει, τραγουδάει κι όλο πίνει. Σταυρομαχός πάει να γίνει. Live the fast life, go. Deep like gold. Live the fast life, go. I got some big fuck wild. Deep like gold. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Πάμε κατευθείαν στον Δημήτρη το τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Γρηγόρη μου, ακούγομαι καλά? Ακούγεσαι μια χαρά, ακούγεσαι. Ωραία. Δεν θα έχουμε πρόβλημα σήμερα, έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση. Μια χαρά. Εγώ θέλω να κάνω και καλή εβδομάδα σε όλους όσους ακούνε και σε όλους τους followers, τους focus. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση για τα Τέμπη. Ποιος θα παραλάμβανε το ξυλόλιο? Ποιος θα παραλάμβανε το ξυλόλιο? Ναι. Αυτός που το φόρτωσε, από πού το φόρτωσε? Ναι, αυτός που το παραλαμβάνει, επειδή ήταν πολύ 12 με 15 τόνους, είναι πολύ πιθανόν να είναι ένα μεγάλο δηληστήριο. Έτσι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το ξυλόλιο χρησιμοποιείται για λαθρέα καύσιμα. Ποιος έχει λαθρέα καύσιμα, δεν ξέρω, ας αναρωτηθεί ο κόσμος. Κοίτα, ναι, αλλά δεν μας λένε ποιος θα παραλάμβανε το ξυλόλιο, που είναι βασική ερώτηση. Να ξέρουμε ποιος είναι ο υπαίτιος για το ατύχημα ή το έγκλημα. Και θέλω και μια πληροφορία για σένα. Μπορείς να μου πεις το χημικό τύπο του ξυλολίου, για να δούμε αν είναι προσχεδιασμένη δολοφονία ή αν είναι όντως ατύχημα. Κοίτα, προσχεδιασμένη δολοφονία ή όντως ατύχημα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρχε, ήταν ανοργάνωτοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης οι οποίοι είχαν αναλάβει να παρέχουν ασφάλεια στους επιβάτες. Σίγουρα η ελληνική αστυνομία δεν μπόρεσε να κρατήσει τον τόπο του εγκλήματος χωρίς να τον πειράξει κανένας. Και κατά τρίτον, οι εισαγγελείς, οι δικηγόροι, οι δικαστές, το δικαστικό σώμα δεν έκαναν τη δουλειά τους. Οπότε, κατευθείαν θα έπρεπε να έχει πέσει η κυβέρνηση για εμένα. Μέχρι να βρεθεί αυτός που φόρτωσε το ξυλόλιο, όπως πολύ σωστά είπαμε, μέχρι να δούμε πού πήγαν τα λεφτά από, από όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν στο σιδηρόδρομο και φυσικά για τα τρένα και τις γραμμές και την τηλεδιοίκηση και όλα τα άλλα. Και να βγει μπροστά ο Καραμαλής και να αναλάβει την ευθύνη για όσες ζωές χάθηκαν, που δεν είναι μόνο 57, είναι πολύ περισσότερες. Έχεις δίκιο, αλλά η Hellenic Train θα κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο ξυλολίου? Γιατί είναι λαθρεμπόριο. Βέβαια. Και όλος τυχαίως διαγράφηκαν τα βίντεο από εκεί που ξεκίνησε η εμπορική μας στοιχεία, από εκεί που πέρασε. Καταστρέφουν και στοιχεία και όλος τυχαίως παθαίνουν και δυστυχήματα άνθρωποι μάρτυρες οι οποίοι ξέρανε πάρα πολλά. Μα οι διάφοροι σταθμοί που πέρασε το τρένο έχουν κάμερες. Ναι, γι' αυτό είχαμε κάνει μια τρομερή αποκάλυψη εδώ πέρα. Από όλες τις κάμερες δεν ψάξανε για 10 μήνες, κανένας δεν έψαξε πού ήταν αυτά τα βίντεο. Πήγανε μετά για να βρούνε τα βίντεο και τους είπανε ότι κάθε 3 μήνες ανανεώνεται το καταγραφικό και διαγράφηκαν τα βίντεο. Βγήκε όμως εδώ πέρα ο hacker και ενημέρωσε και είπε ότι ακόμα και να έχουν διαγραφεί τα βίντεο, υπάρχουν σε συμπιεσμένο αρχείο μες στο καταγραφικό, που άμα κάποιος γνωρίζει μπορεί να τα κάνει, να τα, πώς λέγεται μωρέ, να τα φέρει πίσω. Πριν αρχίσω την παρέμβαση, ποια είναι η λέξη, να τα επαναφέρει. Θα σταματήσω σε μια δήλωση που είχε κάνει ο Μητσοτάκης το Μάρτιο του 2023 σε μια εκπομπή που ήταν καλεσμένος. Είχε πει λοιπόν ο Μητσοτάκης, ξέρουμε απολύτως τι κουβαλούσε το τρένο και ξέρουμε και όλα τα στοιχεία. Άρα τα ξέραν όλα. Έλεγε, ναι, αυτός έλεγε για αυτά που είχαν καταγράψει. Έλεγε ότι κουβαλάει εμπορική αμαξοστοιχεία μπύρες,
λαμαρίνες και άδεια κασόνια. Τι να πω, στο Θοδωράκι αλλιώς τα είπε, εν πάση περιπτώσει. Αν δούμε ποιος θα παραλάμβανε το ξυλόλιο, θα ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Γιατί αν είναι ένας μεγάλος πετρελαιάς που έχει δηληστήριο και μπορεί να ελέγχει όλη την κυβέρνηση και να γίνεται αυτή η συγκάλυψη, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πρέπει να βρούμε τον παραλήπτη του ξυλολίου. 15 τόνοι είναι τεράστια ποσότητα. Έτσι. Πάμε στα δικά μας τώρα. Σήμερα το θέμα μας είναι οι πολυεθνικές, το περιβάλλον και το αύριο που έρχεται. Μετά το παγκόσμιο πείραμα του COVID-19, το οποίο πέτυχε απόλυτα, μια που οι παγκόσμιοι πληθυσμοί εμβολιάστηκαν κατά 80% με την προπαγάνδα των στρατολογημένων ειδικών από τις πολυεθνικές και τη χυδαία κρατική βία, η νέα ημέρα που ξημερώνει διαγράφεται ζωφερή. Το τι επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον είναι πλέον εμφανές από τη μελέτη και την ανάλυση των δρομολογημένων εξελίξεων από τους διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ό,τι συμβαίνει σήμερα θα εξακολουθήσει να συμβαίνει στο άμεσο μέλλον και μάλιστα με αυξανόμενη ένταση και ταχύτερους ρυθμούς, ώσπου να ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί της υπερηθνικής ελίτ για την τελική επιβολή μιας παγκόσμιας δικτατορίας. Δυστυχώς, η κατάρριξη των εθνικών κρατών μέσω οργανισμών όπως είναι ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιβολή της παγκοσμιοποίησης στόχο έχουν την επιβολή μιας παγκόσμιας δικτατορίας προς όφελος των υπερτραπεζιτών και των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Το αύριο θα είναι περισσότερο σοφερό από το σήμερα σε όλους τους τομείς. Τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Ώσπου η εξαθλίωση και η καταπίεση να κορυφωθούν, καθιστώντας έτσι τον πληθυσμό της γης έρμεο στα σχέδια των παγκοσμίων εξουσιαστών. Η οικονομική εξαθλίωση ήδη έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρεις. Θα συνεχίσει να περιλαμβάνει εξαθλίωση διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις, εξουθενώνοντας όλο και μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες. Εκατομμύρια ακόμη άνθρωποι θα πεθάνουν εξαιτίας της αδυναμίας τους να αποκτήσουν πρόσβαση στα απαραίτητα προστοζήν αγαθά και δισεκατομμύρια άλλοι θα αναγκαστούν να ζήσουν υπό συνθήκες πλήρους ένδυας. Η ανισότητα στην κατανομή του πλούτου θα γίνεται συνεχώς εντονότερη και εκατομμύρια άνθρωποι θα δουν κάθε δικαίωμά τους να εξανεμίζεται καθώς θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της πείνας. Εκατομμύρια παιδιά θα εξακολουθήσουν να εργάζονται μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες εξυπηρετώντας συμφέροντα των υπερπλουσίων και άλλα τόσα θα πεθάνουν εξαιτίας των άθλιων συνθήκων ζωής και από την έλλειψη ακόμα και των βασικών αναγκών τους. Στην Ελλάδα σήμερα, προσέξτε εδώ, στην Ελλάδα σήμερα αγνοούνται από το 2018 έως το 2020 18.292 ασυνόδευτα παιδιά και 51.433 ασυνόδευτα παιδιά την περίοδο 2021-2023. Δηλαδή έχουμε συνολικά περίπου 69.000 ασυνόδευτα παιδιά που αγνοούνται και έχουν περάσει από την Ελλάδα. Πού είναι όλα αυτά τα παιδιά? Η Ελλάδα δεν διαθέτει πλέον στοιχεία για τους εξαφανισμένους ανήλικους από το 2001 έως το 2023. Δηλαδή το επίσημο κράτος συμμετέχει στο δουλεμπόριο παιδιών και στις παιδοκτονίες, γιατί τα συνόδευτα παιδιά περνάνε μέσα από ελληνικό έδαφος. Την ίδια στιγμή οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και η δύναμη των πολυεθνικών εταιριών διωγγώνεται υπέρμετρα, επιτρέποντάς τους να επιβάλλουν τα συμφέροντα της παγκόσμιας ελίτ καταργώντας τις διάφορες χώρες κάθε μορφή δικαίου, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα. Έχει καταργηθεί κάθε μορφή δικαίου. Έτσι έχουν επιβάλει πολυεθνικές.
Οι πόλεμοι θα συνεχίζουν να πλασάρονται ως ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τα πολιτικά και εθνικά δικαιώματα θα υποχωρούν συνεχώς και το δίκαιο του ισχυρού θα επικρατήσει πλέον απροκάλυπτα. Οι ατομικές ελευθερίες θα κατασταλούν ακόμη περισσότερο και θα θυσιαστούν στο δίθεν βωμό της ασφάλειας. Οι πολίτες θα μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε ελεγχόμενες, παρακολουθούμενες και κατευθυνόμενες μάζες, ενώ νέες μορφές πειθαναγκασμού και εκβιαστικής συνένεσης θα εφαρμοστούν πάνω στους πληθυσμούς. Για να εφαρμοστούν αυτά, θα πρέπει να επιβληθεί υποχρεωτικότητα που σχετίζεται με την εκμετάλλευση του περιβαλλοντικού ζητήματος και αφορούν τις προσπάθειες των παγκοσμίων εξουσιαστών να αποκτήσουν την κυριότητα της πλειονότητας των γεών του πλανήτη με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος και τις προσπάθειές τους να ελέγξουν τους υδάτινους σπόρους του πλανήτη, προφασιζόμενοι ότι έτσι θα λύσουν το παγκόσμιο πρόβλημα του νερού. Γι' αυτό η δική μας η κυβέρνηση προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το νερό και να το δώσει στους ιδιώτες. Έτσι, οι πολυεθνικές του νερού και κυρίως η Σουέζ που θέλει να ιδιωτικοποιήσει, η Σουέζ Λιονέ, η γαλλική, που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό στην Ελλάδα, δίνει εντολές στην κυβέρνηση να προχωράει βήμα-βήμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Έτσι οι πολυεθνικές έχουν δημιουργήσει ένα πλαστό περιβαλλοντικό σύστημα που θα είναι το επόμενο μετά τον COVID-19. Οι ίδιες οι πολυεθνικές είναι υπεύθυνες για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και σήμερα κατέχουν το 70% των γεών του πλανήτη, είτε έμεσα, είτε άμεσα, είτε μέσω των ελεγχόμενων κυβερνήσεων. Τυπικά, εδώ και 50 χρόνια γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το δίθεν περιβαλλοντολογικό πρόβλημα με στόχο την αρπαγή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Όταν τον Νοέμβριο του 1975 πέθανε ο Φρανσίσκο Φράνκο στην Ισπανία, η Ισπανική Σαχάρα πέρασε στο Μαρόκο. Το Μαρόκο υπέγραψε συμβάσεις με μεγάλες πολυεθνικές για την εκμετάλλευση της Σαχάρας. Γιατί η Σαχάρα περιέχει το 50% των παγκοσμίων λιπασμάτων. Έτσι λοιπόν οι πολυεθνικές ελέγχουν και τα λιπάσματα και τους σπόρους. Αν ελέγξουν την πλήρως την τροφή, θα αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Οι συμφωνίες μεταξύ του Μαρόκου και των πολυεθνικών το 1975 έγινε φυσικά με τη συμβολή της CIA. Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ στην Ελλάδα θα φέρει ολέθρια αποτελέσματα στα μικρομεσαία στρώματα της κοινωνίας. Ήδη στην Ελλάδα το 29% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε εξετάσεις λόγω φτώχειας. Όμως οι πολυεθνικές προχωρούν ακάθεκτες. Όλα λοιπόν αυτά άρχισαν τον Ιούνιο του 1972 στη Στοκχόλμη, όταν ο ΙΕ ανέλαβε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία να οργανώσει μια ειδική σύνοδο για το περιβάλλον, στην οποία πήραν μέρος 113 χώρες. Είναι αυτονόητο επίσης ότι ο ΙΕ ελέγχεται απόλυτα από τις πολυεθνικές και όταν θέλουν να επιτύχουν κάποιο σκοπό οι πολυεθνικές, προβάλλουν σαν βιτρίνα τον ΟΗΕ, τον ελέγχουν απόλυτα. Μην ξεχνάς ότι στεγάζεται σε ένα κτίριο στο οποίο ανήκει στην οικογένεια Ροκφέλλερ, το οποίο ήταν παλιά σφαγεία. Ο ΙΕ, οι Ροκφέλλερ ελέγχουν πλήρως τον ΟΗΕ. Έτσι. Ο ΙΕ, ένα χρόνο αργότερα, το 1973, στην Ουάσιγκτον, υπογράφηκε η συνθήκη ΣΑΙΤΙΣ με στόχο τη ρύθμιση του εμπορίου φυτών. Ακολούθησε η διάσκεψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον και ανάπτυξη στο Χαράρε το 1986, όπου η Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Μπρούτλαντ, προειδοποίησε ότι ο βραχυπρόθεσμες πολιτικές θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον και να προσέχουν οι λαοί. Πάντα οι πολυεθνικές, όταν θέλουν να επιτύχουν κάτι, βάζουν μπροστά τις κυβερνήσεις και τον ΟΗΕ.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1987, στο Μόντρεαλ, 24 χώρες υπέγραψαν συμφωνία για την προστασία του γήινου στρώματος του όζοντος. Συμφώνησαν ότι η παραγωγή χημικών ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος έπρεπε να μειωθεί κατά 50% έως το 1999. Στο 1992, στο Ρίο Τζανέιρο, εδώ πέρα δεν έχουμε ιδέα από όλες αυτές τις διασκέψεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν μας έχουν πληροφορήσει καθόλου. Το 1992 στο Ρίο Τζανέιρο έγινε η πρώτη διάσκεψη κορυφής για τη γη, στην οποία συμμετείχαν 178 κράτη, τα οποία υιοθέτησαν το σχέδιο δράσης 21ος αιώνας, που είναι και γνωστή ως Ατζέντα 21. Στο Ρίο υπογράφηκαν επίσης για πρώτη φορά συνθήκες για την προστασία του κλίματος. 5 χρόνια αργότερα, το 1997, στο Κιώτο, 160 κράτη κατάρτισαν το περίφημο πρωτόκολλο του Κιώτο με σκοπό να σταματήσει η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, που ήταν υπεύθυνη για τη θέρμανση της γήινης ατμόσφαιρας. Η συμφωνία απαιτούσε από τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες να περιορίσουν τις εκπομπές των αερίων κατά 5,2% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Το πρωτόκολλο θα άρχιζε να ισχύει από τη στιγμή που θα επικοινωνόταν από 55 χώρες, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για το 55% των παγκοσμίων εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακου. Φυσικά, οι βιομηχανικές χώρες ποτέ δεν επικύρωσαν το πρωτόκολλο του Κιώτο. Το έτος 2000, 139 χώρες υιοθέτησαν το πρωτόκολλο για τη βιοασφάλεια, το οποίο ρύθμιζε το εμπόριο των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών, δίνοντας το δικαίωμα στις χώρες να αρνηθούν την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων. Φυσικά και αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Με την παντέβαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, σήμερα τα μεταλλαγμένα τρόφιμα έχουν κατακλείσει τις αγορές τροφίμων. Αν δείτε πόσα μεταλλαγμένα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ, θα πάρετε σοκ. Το 2001 στη Στοκχόλμη, εκπρόσωποι 120 χωρών υπέγραψαν τη συνθήκη για την απαγόρευση καρκινογόνων ουσιών που είναι γνωστές με την ονομασία βρώμικη δωδεκάδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται επικίνδυνα φυτοφάρμακα όπως το DDT και οι διοξίνες. Φυσικά, οι πολυεθνικές πάλι αγνόησαν τις απαγορεύσεις. Την ίδια χρονιά, το 2001, στο Μαρακές τα κράτη συμφώνησαν να προχωρήσουν στο πρωτόκολλο του Κιώτο. Ωστόσο, ακόμη και τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στην εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος, προτίμησε να μείνει εκτός διαδικασίας μαζί με αρκετά άλλα βιομηχανικά κράτη. Έτσι, στην ουσία, ακύρωσαν το πρωτόκολλο του Κιώτο στην πράξη. Τέλος στη Βόνη, λίγους μήνες αργότερα, οι εκπρόσωποι 182 χωρών κατέληξαν στη Συμφωνία της Βόνης, η οποία αφορούσε τη χρήση μεταλλαγμένου υλικού από φυτά και ζώα. Δηλαδή, επέτρεψαν στις πολυεθνικές να χρησιμοποιούν υλικά μεταλλαγμένα από φυτά και ζώα. Οι πολυεθνικές εκεί είχαν κερδίσει τους λαούς κατά κράτος. 23 χρόνια αργότερα, το 2001, έχοντας διεξαχθεί όλες αυτές οι προαναφερόμενες διεθνείς διασκέψεις, τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Ίσα ίσα που δημιουργήθηκε το 2005 το χρηματιστήριο ρήπων, η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος έγινε εμπόρευμα. Οι χώρες και βιομηχανίες μπορούσαν να αγοράσουν ελεύθερα καθαρό αέρα για να τον μολύνουν. Σήμερα, στα βιομηχανικά προϊόντα που καταναλώνουμε, πληρώνουμε τέλος ρήπων, δηλαδή τέλος εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, αγοράζουμε καθαρό αέρα, πληρώνουμε για να έχουμε καθαρό αέρα. Όλα τα αγαθά, ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό, η ενέργεια, η τροφή, η υγεία και όλα όσα είναι απαραίτητα για την επιβίωση των ανθρώπων έχουν γίνει εμπορεύματα. Και οι έμποροι της ανθρώπινης ζωής μας τα πουλάνε, λες και είναι η ιδιοκτησία τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι λαοί δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι το θέμα του περιβάλλοντος
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με την πολιτική και την οικονομία. Δυστυχώς, οι υπερτραπεζίτες και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ελέγχουν απόλυτα τις κυβερνήσεις και κυρίως τις κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων. Παραδείγματος χάρη, οι Κινέζοι κυβερνητικοί επενδύουν τα εκατομμύρια τους, η Κίνα είναι η μόνη χώρα που έχει κομμουνιστικό κόμμα και ελεύθερη οικονομία. Κωμικό είναι αυτό. Οι Κινέζοι κυβερνητικοί επενδύουν τα εκατομμύρια τους σε δυτικά funds. Το 2021 οι Κινέζοι κυβερνητικοί έλαβαν τον Οκτώβριο από το fund Vanguard που διαχειρίζεται 6-3 δολάρια. Έλαβαν λοιπόν οι Κινέζοι κυβερνητικοί 21 δισεκατομμύρια δολάρια σαν απόδοση των επενδύσεών τους στη Δύση σε ακίνητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ξέρει να κάνει μεγάλες business στην ελεύθερη αγορά. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα το 2023 αγοράστηκαν 7.300 ακίνητα με Golden Visa, τα 2.800 από Κινέζους και τα 1.300 από Τούρκους, που είναι οι δεύτεροι σε επενδύσεις ακινήτων στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι είναι οι δεύτεροι σε επενδύσεις ακινήτων στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται στην Golden Visa. Δηλαδή αγοράζουν Ελλάδα, ενώ αγοράζουν κυρίως στην Κρήτη οι Ισραηλινοί και οι Γερμανοί. Οι Έλληνες αναγκάζονται να πουλήσουν τη γη τους, αφού η κυβέρνηση, εκτελώντας εντολές, τους εξαθλιώνει οικονομικά. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι πρώτα απ' όλα ζήτημα οικονομικό αλλά και πολιτικό. Παραδείγματος χάρη, τα αυτοκίνητα υδρογόνα δεν βγαίνουν στην κυκλοφορία ενώ έχουν κατασκευαστεί και θα βγουν όταν η Shell και η BP και οι υπόλοιπες πετρελαϊκές εταιρείες κρίνουν συμφέρον για τις ίδιες να βγάλουν στην αγορά την υδροκίνηση, την υδρογονοκίνηση. Μέχρι τότε έχουν επιβάλει στις κυβερνήσεις την πολιτική τους, ενώ ακόμα δεν έχουν βγει στην αγορά τα ηλιακά τζάμια. Τα ξέρεις τα ηλιακά τζάμια. Τα ηλιακά τζάμια που θα αντικαταστήσουν τα κοινά τζάμια έχουν στρώσεις τέτοιου υλικού που συγκεντρώνουν ηλιακή ενέργεια και την κάνουν ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, αν αντικαταστήσουμε τα κοινά τζάμια με ηλιακά τζάμια, θα έχουμε άπειρη ηλεκτρική ενέργεια δωρεάν. Τα ηλιακά τζάμια λειτουργούν σαν τα ηλιακά πάνελ. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιαστεί και είναι έτοιμα για παραγωγή. Έχουν ειδικές πτώσεις υλικών που κάνουν την ηλιακή ενέργεια ηλεκτρική. Εκεί στο σταθμό θα έχεις ηλιακό τζάμι και το χειμώνα θα θερμαίνεσαι και το καλοκαίρι θα δροσίζεσαι χωρίς ΔΕΗ και χωρίς να πληρώνεις τίποτα στην ενέργεια με τα ηλιακά τζάμια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι στο όνομα του περιβάλλοντος παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι κέρδους και εξουσίας, όπως έγινε και με τον COVID-19. Όταν το καταλάβουμε θα συνειδητοποιήσουμε ότι οι κύριοι υπεύθυνοι για την έλλειψη προόδου στα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι οι εθνικές κυβερνήσεις που υπακούν στις εντολές των πολυεθνικών και της παγκόσμιας ελίτ. Ενώ και τα ΜΜΕ έχουν εξαγοραστεί από τις μεγάλες πολυεθνικές. Ας μην ξεχνάμε ότι διάφορες διεθνείς συμφωνίες και οργανισμοί έχουν επιβάλει την καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση εταιριών που τα συμφέροντα των οποίων θίγονται από μέτρα κοινωνικής πολιτικής ή προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι, τα μέτρα υπέρ των εταιριών και εις βάρος των κρατών έχουν γενικευθεί σε παγκόσμια κλίμακα βάσει του Παγκοσμίου Συμφώνου για τις Επενδύσεις. Υπάρχει και τέτοιο, το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τις Επενδύσεις και των κανόνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Για παράδειγμα, στη Βορειοαμερικάνικη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΝΑΦΤΑ προβλέπει το κεφάλαιο 11 ακριβώς τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό έχει θεσμοθετηθεί λειτουργία μυστικών δικαστηρίων που συνεδριάζουν μέσα στις πολυεθνικές, των λεγόμενων τριμελών, οργάνων διαιτησίας που αποτελούνται από εμπειρογνώμονες των πολυεθνικών, και η όλη διαδικασία που ακολουθούν αυτά τα μυστικά δικαστήρια
είναι απολύτως αδιαφανής και διεξάγεται κρυπτό χωρίς κανένα δικαίωμα των άμεσων ενδιαφερομένων τοπικών αρχών και πολιτών να παρεμβαίνουν σε αυτά τα δικαστήρια. Δηλαδή οι πολυεθνικές δικάζουν μόνοι τους τις ενστάσεις των δημοσίων αρχών, των αρχών και βγάζουν μόνοι τους αποφάσεις στις οποίες πάντα συμφωνούν με τα συμφέροντά τους. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι ότι το 1990 η Μεξικάνικη κυβέρνηση έδωσε στη Μεξικάνικη εταιρεία Κοτερίν την άδεια κατασκευής ενός χώρου απόθεσης επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων σε μια έκταση 8.140 στρεμμάτων στην κοιλάδα Λαπερδέρα, σε απόσταση 70 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα του Δήμου. Οι δημοτικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν στην Κοτερίν άδεια λειτουργίας. Το ημιεπίσημο όμως οικολογικό Ινστιτούτο είναι του Μεξικού έδωσε κατά παράβαση των περιβαλλοντικών κανόνων τον Ιανουάριο του 1993 άδεια να προχωρήσει η επένδυση. Τρεις μήνες αργότερα η Κοτερίν εξαγοράστηκε από την Αμερικάνικη εταιρεία Metalsat που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμος αρνήθηκε να χορηγήσει την άδεια και η τοπική κυβέρνηση του Σαν Λούις Ποτασί τάχτηκε με το μέρος των διαμαρτυρόμενων κατοίκων και τα πανηγυρικά εγκαίνια της Χαβούζας εμποδίστηκαν από ένα πλήθος οργισμένων διαδηλωτών στις 10 Μαρτίου του 1997. Δηλαδή είναι σαν στην Ελλάδα ένας Δήμος μαζί με τους κατοίκους μιας πόλης να αναστείλει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι όνειρο θερινής νυχτός στην Ελλάδα. Στο Μεξικό όμως έγινε. Ο Δήμος μαζί με τους πολίτες ανέστειλαν τη λειτουργία της Χαβούζας που ήθελε να φτιάξει η Αμερικάνικη εταιρεία. Τελικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1997 η κυβέρνηση του Σαν Λουί Ποτασί κήρυξε την περιοχή οικολογικό πάρκο με σκοπό την αποτροπή της έκτασης σε Χαβούζα επικίνδυνων αποβλήτων και παράλληλα προστάτευσε τα σπάνια είδη κάκτου που φύονται εκεί. Η εταιρεία Metalsat κατέφυγε στο μηχανισμό κεφαλαίου 11 της ΝΑΦΤΑ ζητώντας να αποζημιωθεί όχι μόνο για τις εργασίες που πραγματοποίησε χωρίς φυσικά την άδεια των τοπικών αρχών αλλά και για διαφυγόντα κέρδη στα οποία συμπεριέλαβε ακόμη και την πτώση της αξίας των μετοχών της στα διεθνή χρηματιστήρια. Την εκδίκαση ανέλαβε ένα μυστικό δικαστήριο από τα μαύρα δικαστήρια των πολυεθνικών αφού η συμφωνία ΝΑΦΤΑ του έδινε τέτοιο δικαίωμα. Η τελική απόφαση της τριμερούς διαιτησίας που βγήκε στις 25 Αυγούστου 2000 δικαίωσε πλήρως την εταιρεία θεωρώντας τις αντιδράσεις για τα μέτρα των τοπικών αρχών και των κατοίκων ως έμεση απαλωτρίωση. Το δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει τις αιτιάσεις των τοπικών αρχών υποστηρίζοντας ότι το κράτος του Μεξικού είναι πεπισμένο ότι το έργο αυτό είναι σύμφωνο με τις οικολογικές ευαισθησίες του. Το δικαστήριο επίσης αρνήθηκε να εξετάσει τις ενστάσεις των τοπικών αρχών και έτσι οι αρνήσεις του Δήμου να χορηγήσει άδεια κρίθηκαν άκυρες, αποφασίζοντας το δικαστήριο ότι η αντίθεση του τοπικού πληθυσμού δεν περιορίζονταν σε αυτό το θέμα. Δηλαδή τι είπε το δικαστήριο, ότι οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν για άλλους λόγους και όχι για να μην εγκατασταθεί η χαβούζα των επικίνδυνων υλικών. Έτσι, μόνο η προσμονή της εταιρείας να αρχίσει τα έργα χωρίς άδεια θεωρήθηκε νόμιμη. Το εφετείο του Μαύρου Δικαστηρίου της ΝΑΦΤΑ επικύρωσε την απόφαση στις 2 Μαΐου του 2001. Υπάρχουν μαύρα δικαστήρια έτσι, στη Βόρεια Αμερική που έχει υπογραφεί η ΝΑΦΤΑ που συνεδριάζουν μέσα στις πολυεθνικές όταν οι πολυεθνικές κάνουν αγωγές εναντίον των κρατών. Έτσι λοιπόν στις 25 Οκτωβρίου του 2001 η Μεξικάνικη κυβέρνηση κατέβαλε στη Metalsat το ποσό των 16 εκατομμυρίων δολαρίων πληρώνοντας την απροθυμία για υποταγή που έδειξαν οι κάτοικοι. Φυσικά το δικαστήριο αποαξίωσε να ασχοληθεί με το πρόβλημα των 20.000 τόνων τοξικών αποβλήτων το οποίο εγκατέλειψε η εταιρεία στην Ήπεθρο, προκαλώντας σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικάνικου καναλιού PBS ένα αρκετά υψηλό
ποσοστό καρκινοπάθειας στον τοπικό πληθυσμό. Έτσι το μαύρο δικαστήριο της ΝΑΦΤΑ καταδίκασε τον τοπικό πληθυσμό σε θάνατο. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο θα ήταν να εναντιωθεί μια τοπική κοινωνία στην εγκατάσταση αναμογεννητριών και ο Δήμος να συνταχθεί με τους κατοίκους και να μην εκδώσει άδεια εγκατάστασης. Ξέρετε τι θα συμβεί. Το κυβερνητικό και το δικαστικό σώμα θα επιπέσουν σαν κοράκι εναντίον του Δήμου και των κατοίκων, ενώ τα στρατολογημένα ΜΜΕ θα μιλάνε δυστυχώς για πολιτική προβοκάτσια εναντίον της κυβέρνησης. Αν τολμήσουν οι κάτοικοι στην Ελλάδα να αντισταθούν στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και έχουν και τη συμβολή του Δήμου, του Δημάρχου. Όμως η αντίσταση και η ανυπακοή στην Ελλάδα είναι όνειρο θερινής νυχτός. Όπως καταλάβατε, τα συμφέροντα των εταιριών που ελέγχουν τους πολιτικούς και τους δικαστές είναι υπεράνω της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής. Το ίδιο έγινε με τα τριμελή μαύρα δικαστήρια και το 1996 στον Καναδά και αφορούσε την απαγόρευση από την καναδική κυβέρνηση της ουσίας MMT που προστίθεται στην αμόλυβδη βενζίνη. Η κατασκευάστρια εταιρεία Εθίλ άσκησε αγωγή εναντίον του Καναδά βάσει του κεφαλαίου 11 της ΝΑΦΤΑ και δικαιώθηκε πανηγυρικά. Ο Καναδάς πλήρωσε στην εταιρεία 13 εκατομμύρια δολάρια σαν διαφυγόντα κέρδη και δήλωσε επισήμως ότι η επίμαχη ουσία δεν είναι επικίνδυνη. Την ίδια ώρα που η ουσία ΜΜΕΤ απαγορεύεται στις περισσότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να παρουσιαστεί σαν ο παγκόσμιος προστάτης του περιβάλλοντος. Όμως ο στόχος είναι να αποκτήσει την κυριότητα του συνόλου των ακαλλιέργητων και παρθένων γεών του πλανήτη. Έτσι, η υπερεθνική ελίτ διοργάνωσε από τη δεκαετία του 1980 μια σειρά συνεδρίων που την ονόμασε Παγκόσμιο Συνέδριο Άγωνων Περιεχών, που υποτίθεται ότι τα συνέδρια αυτά θα έλυναν το περιβαλλοντικό σύστημα. Στο τέταρτο συνέδριο όμως των Παγκοσμίων Συνεδρίων Άγωνων Περιοχών η ελίτ προχώρησε στην υλοποίηση μια τακτικής που θα της εξασφάλιζε την κυριότητα μεγάλου μέρους των γεών του πλανήτη Γη. Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχαν 52 κράτη και πολλοί εκπρόσωποι της υπερεθνικής ελίτ, μεταξύ των οποίων και ο Ντέιβιντ Ροκφέλλερ και ο Έντμοντ Ρότσιλντ. Αυτοί ίδρυσαν την Παγκόσμια Τράπεζα Συντήρησης, που εδώ στην Ελλάδα δεν την έχει αναφέρει κανένας, ως τη γατρική της Παγκόσμιας Τράπεζας, που λειτουργώντας ως έργανο των παγκοσμίων εξουσιαστών, θα αναλάμβανε να καρποθεί για λογαριασμό της μεγάλες εκτάσεις της γης με το πρόσχημα της προστασίας τους. Το σχέδιο προέβλεπε την παραγραφή των χρεών των χωρών του Τρίτου Κόσμου υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι χώρες θα υπέγραφαν συμβόλαια υποθήκευσης εκατομμυρίων στρεμμάτων άγωνων εκτάσεων στην Παγκόσμια Τράπεζα Συντήρησης. Ο οργανισμός αυτός υποτίθεται ότι θα διασφάλιζε για τις υποθηκευμένες εκτάσεις, θα τις προστάτευε από τις φυσικές καταστροφές. Όμως οι παγκόσμιοι εξουσιαστές γνωρίζουν καλά ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου, αλήθεια η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές, ποτέ δεν θα μπορούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους, έτσι απέκτησαν για πάντα ένα μεγάλο της επιφάνειας του πλανήτη Γη. Ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας του πλανήτη Γη, φυσικά προς όφελός τους. Μήπως αυτό γίνεται και σήμερα στην πλημμυρισμένη Θεσσαλία, ερώτηση κάνω. Αυτά γίνονται την ίδια στιγμή που όλες οι σχετικές εκθέσεις αναφέρουν ότι η έλλειψη νερού θα αποτελέσει τον κύριο παράγοντα θανάτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Κάθε μέρα πεθαίνουν 130.000 άνθρωποι από μολυσμένο νερό. Από τα νοσήματα ή από νοσήματα που συνδέονται με το μολυσμένο νερό. Έτσι η ελίτ σκοτώνει κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια ανθρώπους, τα 2,2 εκατομμύρια των οποίων είναι παιδιά. Τώρα ερχόμαστε στο ζουμί. Το 1996 οι πολυεθνικές σχημάτισαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Νερού, το πρώτο ιδιωτικό think tank για το νερό.
Ιδρυτικά του μέλη ήταν το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Αποθεμάτων Νερού της Αιγύπτου, η Διεθνής Καναδική Υπηρεσία Ανάπτυξης και η Γαλλική Υπερεταιρεία που εκμεταλλεύεται, που ασχολείται με το νερό, Suez Lyonnais, που θέλει να εξαγοράσει στην Ελλάδα την ΕΔΑΠ και την ΕΙΑΡ. Η Suez Lyonnais θέλει να εξαγοράσει την Ελλάδα, είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία εκμετάλλευσης του νερού, και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΡ. Επίσης, συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Νερού άλλοι 20 οργανισμοί, όπως η UNESCO, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Ταμείο για τα Παιδιά του ΟΗΕ και η Διεθνής Ένωση Νερού. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Νερού δημοσιοποίησε μια διακήρυξη με τίτλο «Το μακροχρόνιο όραμα για το νερό και τη ζωή και το περιβάλλον». Φυσικά, το παγκόσμιο όραμα για το νερό της ελίτ είναι η εμπορευματοποίηση του νερού. Έτσι, αφού η αυτοανακηρυχθήσια, δηλαδή το Παγκόσμιο Συμβούλιο Νερού, δεν είναι θεσμικό όργανο. Μόνοι τους το αυτοανακήρυξαν και ανακηρύχθηκαν ως οι προστάτες του νερού σε όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν αυτή η αυτοανακηρυχθήσα ομάδα ανέλαβε να γίνει παγκόσμιος φύλακας των υδάτινων πόρων του πλανήτη. Κατόπιν αποφάσισε ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων από ιδιωτικές εταιρείες ήταν ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα παγκόσμια προβλήματα που αφορούν το νερό. Όλα στους ιδιώτες, κανένα κοινωνικό αγαθό στο λαό. Σε μια συνάντηση που έγινε στην Ουάσιγκτον το 1998, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Νερού υπέδειξε μια ομάδα εντεταλμένων με σκοπό να κάνουν το παγκόσμιο όραμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού πραγματικότητα. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε Παγκόσμια Επιτροπή Νερού και τα μέλη της προέρχονται εξ ολοκλήρου από τις τάξεις της παγκόσμιας ελίτ, όπως είναι ο Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ροκφέλερ, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Πολυεθνικής Σουέζ, ο πρόεδρος της Διαμερικάνικης Τράπεζας Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Καρνέγκη και πολλοί άλλοι. Ένα τεράστιο διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Επιτροπής Νερού. Όλοι αυτοί είναι θαμώνες της Λέσκης Μπίλντεμπεργκ, της Τριμερούς Επιτροπής, του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και της Λέσκης της Ρώμης. Ένα χρόνο αργότερα, ένα χρόνο νωρίτερα, ακούγομαι. Πάρα πολύ καθαρά. Ωραία. Ένα χρόνο νωρίτερα η παγκόσμια ελίτ είχε δημιουργήσει το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό. Στη δεύτερη συνάντηση του Φόρουμ το 2000 στη Χάγη, οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν εκεί έβαλαν τις βάσεις, πάνω στις οποίες θα προχωρήσει και θα πραγματοποιηθεί ο εταιρικός έλεγχος του νερού, δηλαδή η εμπορευματοποίηση του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το Συμβούλιο της Χάγης, για το Φόρουμ της Χάγης, δεν μας έχει μιλήσει κανένας εδώ. Η διαδικασία σχεδιάστηκε από πανίσχυρες πολυεθνικές και εκπροσώπους της παγκόσμιας ελίτ, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι βασικές ανάγκες των λαών. Οι κορυφαίες πολυεθνικές του κόσμου εξέδωσαν μια κοινή τρισέλιδη ανακοίνωση των διευθυντικών στελεχών του Φόρουμ, όπως ήταν η Nestlé, η Universal, η πρώτη και η τρίτη είναι με οι μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Heineken, την ITT και τις πολυεθνικές εταιρείες παροχής νερού, DVH, Azurix και Suez Lyonnais, και διακήρυξαν ότι το νερό είναι ένα οικονομικό αγαθό, δηλαδή ένα εμπόρευμα. Και η οικονομική του αξία θα πρέπει να αναγνωριστεί στην ανάθεση των λίγων πόρων νερού για ανταγωνιστικές χρήσεις. Δηλαδή κάνανε το νερό εμπόρευμα, το παγκόσμιο νερό εμπόρευμα, το οποίο θα συμμετέχει στους ανταγωνισμούς μεταξύ των πολυεθνικών. Δηλαδή το νερό είναι ένα εμπόρευμα και θα πρέπει να το διαχειριστούν υποχρεωτικά ιδιωτικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή στη Γενέβη, οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούσαν με διαπραγμάτευση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να επιτύχουν άνοιγμα του τομέα ίδρυυσης 72 χωρών προς όφελον των ευρωπαϊκών ιδιωτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης.
Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση πολυεθνικών. Δηλαδή αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται το νερό άνοιγμα σε 72 κράτη με τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους λαούς κουβέντα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών GATS, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε επίσημα αίτηση για φιλελευθερωποίηση του νερού σε 72 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε ήταν όχημα των πολυεθνικών εταιριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει επιστολή στη Thames Water, την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία ίδρυυσης παγκοσμίως, και αναφέρει ότι ο κύριος στόχος της είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές για πρόσβαση σε νέες αγορές. Δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου οι λαοί. Είναι η Ένωση των Πολυεθνικών και δεν είναι κουβέντα στο ανακοίνωθεν θέρ που βγάζουν, απέχει εντελώς η λέξη λαός. Η ιδιωτικοποίηση του νερού θα αποφέρει στις εταιρείες δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη. Η Μπάγκερ που έχει απορροφήσει τη Μονσάντο και θέλει να εμπλακεί στην ιδιωτική εκμετάλλευση του νερού προσδοκά κέρδη 63 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες ίδρυυσης είναι η Vivendi και η Suez Lyonnais και η τρίτη η Thames Waters. Η Suez έχει αντιπροσώπους στην Ελλάδα μια σειρά από επιχειρηματίες μεγάλους και μέσω των επιχειρηματιών θα προσπαθήσουν να ιδιωτικοποιήσουν την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑ. Η ιδιωτικοποίηση του νερού θα αυξήσει τα τιμολόγια σε τέτοιο βαθμό που θα αποκλείσει την πρόσβαση στα φτωχά νοικοκυριά από το νερό. Η κατάσταση είναι ήδη τραγική σε πολλές χώρες εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υδροδότησης. Στην Βρετανία η ιδιωτικοποίηση του νερού που έγινε επί Θάτσερ αύξησε, μετά αυξήθηκαν οι τιμές έως και 450% και χιλιάδες άνθρωποι ήταν ανίκανοι να πληρώσουν τους λογαριασμούς του νερού και έμειναν χωρίς νερό. Αποτέλεσμα, κρούσματα δυσεντερίας αυξήθηκαν 6 φορές στη Βρετανία. Στη Γαλλία, οι υπηρεσίες υδροδότησης είναι μερικές εν μέρει ιδιωτικές και εν μέρει δημόσιες. Οι γαλλικές πόλεις με ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες, οι πολίτες πληρώνουν κατά 30% μεγαλύτερους λογαριασμούς, ενώ αναγκάζονται να καταναλώνουν νερό χειρότερης ποιότητας, αφού οι εταιρείες δεν κάνουν καμία επένδυση πάνω στο νερό. Μια έκθεση της γαλλικής κυβέρνησης αποκάλυψε ότι πάνω από 5,2 εκατομμύρια Γάλλοι πίνουν νερό βακτηριδιακώς απαράδεκτο εξαιτίας της κακής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν ιδιωτικές εταιρείες. Στην Ελλάδα, με το πρόσχημα της μείωσης των ρήπων, θα δημεύσουν εκατομμύρια κίνητα των Ελλήνων πολιτών. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πυροπροστασίας σε εκατομμύρια στρέμματα και μάλιστα με νόμο. Ενώ από το Μάρτι του 2023 έχει αρχίσει η ιδιωτικοποίηση του νερού. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει γίνει ΡΑΗ, δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Αποχέτευσης Ενέργειας και Υδάτων. Οι νέοι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος που θα τοποθετήσει ο ΔΔΕ στα σπίτια μας θα μετράνε και την κατανάλωση του νερού. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιθανόν η τιμή του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος να εξισωθεί με αποτέλεσμα η τιμή του νερού να φτάσει σε δυσθεώρατα ύψη. Ο Γιώμο Κενιάτα, θα κλείσω με αυτό, περιγράφει, ο Γιώμο Κενιάτας ήταν ο ηγέτης της ανεξαρτησίας της Κένιας από τους Άγγλους Αποικιοκράτες. Όταν ήρθαν οι Ιεραπόστολοι, οι Αφρικανοί είχαν γη και οι Ιεραπόστολοι κρατούσαν τη βίβλο. Μας έμαθαν να προσευχόμαστε με τα μάτια κλειστά. Όταν ανοίξαμε τα μάτια μας, εκείνοι είχαν τη γη μας και εμείς κρατούσαμε τη βίβλο. Οι Ιεραπόστολοι των πολυεθνικών εταιριών είναι εδώ, στην Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε τα μάτια μας κλειστά και όταν θα τα ανοίξουμε δεν θα έχουμε τίποτα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αλήθεια και με τη μεγαλύτερη αλήθεια έκλεισες, Δημήτρη, ότι εμείς έχουμε τα μάτια μας κλειστά και όταν θα τα ανοίξουμε δεν θα έχουμε τίποτα.
Δεν υπάρχει όμως αντίδραση. Βλέπεις αντίδραση. Μα δεν μπορεί κανένας. Όλοι είναι κοιμισμένοι. Τι να σε πω, ρε Δημήτρη. Μπορεί την Πέμπτη να κάνουμε μια εκπομπή. Πώς αντιδρούν οι άλλοι λαοί παγκοσμίως. Και να δείτε τι οργανώσεις υπάρχουν. Τι αντιδράσεις υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο που εδώ στην Ελλάδα τα ΜΟΜΟΕ δεν αναφέρουν τίποτα απολύτως. Ναι, ούτε όπως ανέφερα και για τον Ιρλανδό εγώ πριν την πρώτη ώρα, ότι αρκετοί παρετούνται όταν δεν έχουν τι να δώσουν, όταν δεν έχουν πλέον κάτι να δώσουν στη χώρα τους, ενώ οι δικοί μας δεν παρετούνται εφόσον έχουν κάνει εγκλήματα. Μίτσο, δεν έχω άλλη ώρα, δυστυχώς έχει πάει τρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να πω και κάτι για να κλείσω. Πες. Κανένα μέσο δεν έχει αναφέρει έτσι, τα προγράμματα για το νερό και, και τις οργανώσεις που έχουν γίνει για την εκμετάλλευση του νερού στην Ελλάδα. Γρηγόρη μου, καλή συνέχεια. Γεια σου, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, απέναντί μου έχω τη Δέσποινα Βοτίτση, η οποία είναι έτοιμη να πει δελτία ειδήσεων. Τραγουδάκι στον Focus FM 103,6, είστε συντονισμένοι. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Μπορείτε να με λέτε και πρωταθλητή. Έλα, Τίγρη! Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει
κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή. Τη μέση οδό. Ακριβώς. Ούτε πολλά ούτε καθόλου. Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας. Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή. Ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει. Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε? Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα. Όχι. Στους πολιτικούς. Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε. Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα. Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς. Δεν πειράζει. Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός. Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους. Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης? Τι να του πω. Στα 67 του. Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Τα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 69-07-483-484. Παρακαλώ, σας ακούω, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επίσης. Κάτι τέτοια ακούμε και νευριάζουμε με αυτές τις κυβερνήσεις που μας κυβερνάνε. Δεν ξέρω ποιος τους ψηφίζει. Να σκεφτεί ο κόσμος πολύ καλά αυτή τη φορά τι θα κάνει για τις ευρωεκλογές. Είμαι 39, πάω στα 40. Από τα 16 μου δουλεύω. Ο πατέρας μου είχε χτίσει ένα σπίτι. Έκανε 5 παιδιά και τώρα εμείς τα 5 παιδιά που είμαστε, όχι μόνο άχυρο δεν μπορούμε να βάλουμε σε μια σκεπή, ούτε το άχυρο μπορούμε να αγοράσουμε από αυτές τις κυβερνήσεις που κυβερνάνε. Είναι κρίμα εμείς τα Ελληνόπουλα να μην μπορούμε να χτίσουμε ένα σπίτι, να κάνουμε μια οικογένεια. Προσπαθούμε να κάνουμε οικογένεια και δεν μπορούμε.
όλα τα φάρμακα, όλοι οι γιατροί είναι πανάκριβοι, γιατί προσπαθούμε και μέσω... Γιατί εντάξει, κάποιοι παλεύουν εξωματικές να κάνουν και ιστορίες, είναι πανάκριβα αυτά εδώ, δεν βοηθάει καθόλου το κράτος και μετά ξεσηκώνεται και λέει να έχει υπογεννημιωτικότητα, πώς το λένε αυτό εδώ, δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει. Βέβαια ρε φίλε, από όταν δεν τους δίνεις δωρεάν να κάνουν παιδιά ο κόσμος, να τους βοηθήσεις, το βρετικό γάλα να το μειώσεις στο μηδέν το φόρο, το ΦΠΑ. Κάθε τα πράγματα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, μπαίνει ο κάθε ένας Μητσοτακέικος στη Βουλή και παίρνει από 10 σπίτια μέσα σε 2 χρόνια. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σπίτι. Να φύγουν, να σηκωθούν, να φύγουν όλοι τους. Αυτό είχα να πω. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Γεια σου αδερφέ μου, παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γρηγόρη μου, θέλω να πω το εξής, ότι δεν ξέρω αν έτυχε να τα ακούσεις. Εγώ από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε αυτό που θα πω. Μέχρι χθες και σήμερα δεν ακούστηκε τίποτα ρε παιδί μου. Και τι γίνεται, σηκώθηκα τώρα το πρωί, έφαγα ένα καψόνι πρωινό, πήγα να δώσω αίμα στα αιματολογικά εργαστήρια αυτά που τα συμβεβλημένα με τον Ροπή και βλέπω στην πόρτα το χαρτί απεργούνε Παόριστον από τις 13 του μήνου στην περασμένη Δευτέρα που μας πέρασε. Λόγω του ότι επί δεκαετίας λέει το ΕΟΠΗ δεν τους πληρώνει, αυτό κατάλαβα, και οι άνθρωποι σταματήσαν. Άκουσες εσύ κάτι από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα, μέχρι χθες, περί αυτού? Τίποτα. Τίποτα. Τι να πεις, τα κρύβουνε, τα καμουφλάρουνε. Αυτή είναι. Αυτό έτσι λειτουργεί το θέμα της υγείας και τόσα και τόσα που παραμύθια που αμολάνε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να τονίσω να πω. Και κάτι άλλο, το οποίο που αναφέρθηκε στην αρχή και έβαλε στο Μητσοτάκη που λέει για το... Τι, πώς το είπε, το λάθος που... Α, τα 30 χιλιόμετρα όλυμπος. Ναι. Αυτό μου θύμισε, γιατί δεν τα ξεχνάμε. Ο Παπαδρέου τι είχε και είπε, την Κυριακή το πρωί όλοι στις κάλτσες. Στις κάλτσες και στα τωράπια. Να πάμε να ψηφίσουμε. Μια από τα ίδια δηλαδή. Δεν αλλάζει το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Το θυμόμαστε, ναι. Και τι άλλο. Και είπε και μια άλλη κουβέντα, η οποία θα την πω πώς την είπε. Αντί να πει αξιόπιστη, την πει αξιόπουστη. Καλό μεσημέρι. Περίμενε τώρα σε από αυτούς τους ανθρώπους να δεις χαΐρ. Γεια σας αδερφέ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στον επόμενο. Ζει κύριε ο Θεός των δυνάμεων. Οχ. Δίχρονε, πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται? Τι είμαστε ενδιαφέροντα τα αθλητικά μας. Τι ομάδα είσαι Δίχρονε, δεν με έχεις πει. Σε έχω πει παλιά. Τι ομάδα? Αριανός είμαι. Αριανός! Ναι. Δίχρονε, σε πόνεσαι σήμερα, πες αλήθεια. Ποιο, τι με ενδιαφέρει, έχω 30 χρόνια να απαντήσω σε γήπεδο και εσύ, σιγά. Κοιτάς κύπελο, δεν θες να πάρει δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ας το πάρει, ναι, έτσι, ναι, μια... Ότι ήταν η ομάδα που αγαπούσα, ας πούμε, όλα τα χρόνια της καρδιάς μου όταν ήμουν μικρός. Εντάξει, αλλά τώρα τι, με ενδιαφέρει η Βασιλεία του Θεού, τι δεν κάνει το πρωτάθλημα, το ΠΑΟΚ και το Άρη, ή θα με δώσει να φάω ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ή οι παίκτες τα οικονόμησαν, εσύ οικονόμησες τίποτα. Οι παίκτες τα οικονόμησαν. Εσύ τι πήρες τα φρύδια μου. Τι να ασχολούμαι εγώ με αυτούς. Αυτοί έχουν αποκατασταθεί με ένα συμβόλαιο, αποκαταστάθηκαν όλη τη ζωή τους. Όσα εγώ πρέπει να δουλεύω 150 ζωές για να βγάλω τα λεφτά που βγάζουν αυτοί. Και ασχολούμαι εγώ με αυτούς. Ούτε το μάτι δεν είδα. Σιγά με να ασχοληθώ με αυτούς. Εντάξει, πάμε να σε ακούσουμε. Ναι. Ο Κύριος μας και ο Θεός μας λέει ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν άγνοια θα μπουν στον ουρανό. Λέει πολλοί ειδωλολάτρες υπάρχουν διαμάντια και αιρετικοί διαμάντια, όπως είναι η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτισσα. Σαμαρίτης ήταν η αιρετική της εποχής μας, της εποχής του Χριστού, διαστρεβλώναν το Ευαγγέλιο, την Παλιά Διαθήκη. Και η Σαμαρίτισσα τη θεωρούσαν οι αρχιερείς, ο Άννας, ο Καϊάφας, όλοι οι Ιεράς, την είχαν για σαβούρα. Ούτε καλημέρα δεν τη λέγαν. Ούτε καν οι Άγιοι Απόστολοι δεν αναγνωρίζαν πόσο μεγάλο διαμάντι είναι η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτισσα. Κι όμως ο καρδιογνώστης και παντεπόπτης Κύριος ήξερε τι διαμάντι είναι και την ευαγγέλισε, πίστεψε στον Χριστό, της αποκάλυψε τη ζωή της και μετά αυτή έγινε εις Απόστολος, ίση με τους Αποστόλους, όργωσε όλη την οικουμένη
ούτε με αμάξια υπήρχαν ούτε αεροπλάνα εκείνη την εποχή, ούτε τρένα, ούτε με τα πόδια όργωσε όλη την οικουμένη να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Ήταν ένα διαμάντι που το γνώριζε μόνο Ιησούς Χριστός. Άλλο ένα τέτοιο διαμάντι ήταν ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, ένας Ρωμαίος που είχε 100 στρατιώτες υπό την εξουσία του, γι' αυτό λέγεται εκατόνταρχος. Ήταν ένας πολύ πλούσιος, ο Θεός τον έκανε πλούσιο, αλλά ήταν πολύ ελεήμονας, γι' αυτό τον έκανε πλούσιο ο Θεός. Είχε χτίσει, λέει, λέγανε οι Ισραηλίτες, πολύ καλός, λέει, αυτός ο ειδωλολάτρης. Έχτισε τη συναγωγή μας, λέει. Πολλά εκατομμύρια εξόδεψε για να χτίσει σε ολόκληρη εκκλησία, ολόκληρη συναγωγή. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, δεν μιλάμε για πέντε ροδεκάρες. Είναι σαν να λέμε ένας μουσουλμάνος σήμερα να χτίσει ένα ναό ορθόδοξο. Μιλάμε, πρέπει να είναι Άγιος για να το κάνει αυτό. Ήταν Άγιος αυτός. Και μάλιστα σε κάποια φάση να δείτε τι αγάπη είχε αυτός ο άνθρωπος. Λέει, είχε αρρωστήσει ο δούλος του και ήταν του θανατά, έτοιμος να πεθάνει. Και το λυπήθηκε και λέει, θα πάω στον Χριστό να του ζητήσω να το θεραπεύσει. Λέει, ακούω όλο θαύματα κάνει αυτός ο Χριστός. Θα πάω να ζητήσω να το θεραπεύσει. Ενώ θα μπορούσε να πάρει έναν άλλον δούλο. Σου λέει, τι με νοιάζει και αν πεθάνει. Οι δούλοι πάμφθινοι είναι στην εποχή μας. Θα πάρω άλλον δούλο. Ζάμπλωτος είμαι. Τι με νοιάζει να κάνω ασχοληθεί. Όχι, ασχολήθηκε. Πήγε στον Χριστό. Λέει, σε παρακαλώ, λέει, ο δούλος μου υποφέρει, λέει, θα πεθάνει, λέει. Σε παρακαλώ, θεράπευσε τον. Το λέει, θα έρθω, λέει, στο σπίτι σου, εντάξει, λέει. Λέει, όχι, είμαι ανάξιος, είμαι πολύ αμαρτωλός, λέει, μην έρθει σπίτι μου, λέει, σε παρακαλώ. Πες μια λέξη, λέει, ότι είναι θεραπευμένος και ξέρω ότι θα θεραπευτεί. Ο Θεός ακούει, η φήμη σου έχει φτάσει παντού. Εγώ το πιστεύω, λέει, ότι με ένα σου λόγο, λέει, έχει θεραπευτεί χωρίς να έρθει σπίτι μου, λέει. Λέει, πες από τώρα, λέει, θεραπεύτηκε, έχει θεραπευτεί, λέει. Και λέει, πω, λέει, ο Χριστός θαύμασε, λέει. Τέτοια πίστη, λέει, ούτε μέσα στο λαό μου, τον Ισραήλ, λέει, που δεν είναι ειδωλολάτρες, λέει, και πιστεύω στην Παλιά Διαθήκη, δεν βρήκα τέτοια πίστη, λέει. Φαντάσου τι διαμάντι ήταν αυτός ο Κορνήλιος. Και άλλη μια, η Χαναναία, αυτή ήταν η ειδωλολάτρησα, στην Τύρο και Σιδώνα μένανε εκεί στη Χαναάν, μένανε ειδωλολάτρες, και ήταν μια Χαναναία η οποία είχε με ένα παιδί δαιμονισμένο. Είχε πολλά δαιμόνια το παιδί της. Και λέει, σε παρακαλώ Ιησού, πήγε στον Ιησού, θεράπευσε το παιδί μου, λέει, σε παρακαλώ. Και λέει, είναι σωστό, λέει, να πάρω το ψωμί από τα παιδιά και να το δώσω στα σκυλιά, λέει. Δηλαδή τα παιδιά εννοούσε τους Ισραηλίτες και εσείς τους ειδωλολάτρες στα σκυλιά, λέει, να πάρετε ψωμί και εσείς, λέει. Και λέει, ναι, αλλά και τα σκυλάκια, λέει, τρώνε, λέει, από τα ψίχουλα που πέφτουν από την τράπεζα του Κυρίου τους, λέει. Και του λέει, τι θαύμασε ο Χριστός, λέει. Πω, λέει, τι πίστη έχεις, λέει. Ούτε νευρίασες, είχες ταπείνωση, είχες πραότητα και μου ζήτησες παρόλα αυτά. Παραδέχτηκες ότι είσαι σκυλάκι και ζήτησες το έλεος, λέει. Γι' αυτό, λέει, σου λέω ότι είναι θεραπευμένο το παιδί σου. Και παρόλο που ήταν η ειδωλολάτρησα. Δεν την είπες, πρώτα θα κάνεις περιτομή, θα γίνεις Ιουδαία και μετά αργότερα θα γίνεις Χριστιανή Ορθόδοξη, θα βαπτιστείς και μετά θα δούμε αν θα σε θεραπεύσω. Την θεράπευση κατευθείαν. Ωραία. Δηλαδή, ο Θεός, ναι, έχει διαμάντια σε όλες τις θρησκείες που έχουν άγνοια, ειδωλολάτρες, αιρετικοί, θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Άτομα από το Αφγανιστάν, τελειώνω με αυτό, από το Αφγανιστάν, οι Ταλεμπάν και οι γυναίκες με την Μπούργκα και με το Τσαντόρ θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών και οι χριστιανές που φοράνε στρινγκ και μίνι και τα στήθια απ' έξω θα μείνουν απ' έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Σε ευχαριστώ, Τίγρονε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι. Ναι, Γρηγόρη, εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν θα πω άξιος. Τον χειροτώνησε όλος ο ελληνικός φύλατος κόσμο. Μπράβο στα παιδιά. Για τον ΠΑΟΚ μπράβο. Ναι. Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι. Ποιος είναι σίγουρος και ειδικά η Μητσοτακική που στέλνει ο Κούλης στην Ουκρανία αφοπλίζοντας τα νησιά μας, που εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά, αποπλήρωταν στα νησιά και στέλνει τον πολεμικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Έτσι. Λοιπόν, μήπως υπάρχει κάπου ένας σταθμός που εγώ το ονομάζω Μαύρη Τρύπα που τα αναποθέτουν για να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους για χώρες μακρινές και ονειρεμένες με επιτίδιους λαμόγια, με αρχηγό βέβαια τον αρχιλαμόγιο κλόουν, αυτό τον ηθοποιό και κολλητό του αγαπησκάρι του Κούλη. Και όπως ξέρουμε το εμπόριο, οι business επιφέρουν και κέρδη, έτσι. Όποιος είναι σίγουρος ότι ο οπλισμός φτάνει στην Ουκρανία και δεν λοξοδρομεί, ας πάρει τώρα αυτή τη στιγμή τηλέφωνο να μας πει, με ντοκουμέντα βέβαια, να μας πει ότι ναι, στην Ουκρανία πάει. Και μην ξεχνάτε ότι την τελευταία φορά τα φορτηγά, φουλ με εξοπλισμό μέσα, στα
στάθμευσαν κάπου σε Χία, δεν θυμάμαι πού, και μετά έφυγαν, ναι και καλά, για Ουκρανία. Πού πήγαν, ρωτάω, ο Θεός, οι οδηγοί και τα λαμόγια ξέρουμε. Αυτά είχα να πω και χαιρετίζω βέβαια με θλίψη τα αδέρφια μου τους Ποντίους για τη γενοκτονία από τους βαρβάρους που θέλουν και πάλι τώρα να μας βάλουν χέρι. Αυτά είχα να πω, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Έλα Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Δέσποινα, είμαι από την Αθήνα. Έλα ρε Δέσποινα. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στη συνέντευξη που άκουσα το πρωί που πήρε η κυρία Ιωάννα στον Στέφανο. Ναι. Θέλω να πω κάτι γιατί το έχω τάξει τον εαυτό μου. Όταν την πρωτοείχα δει τότε που ήταν τα lockdown και τα λοιπά, που είχε πάει στην θάλασσα το παιδάκι της και φίλοι φώναζε... Φίλοι μου, Δέσποινα, εγώ δεν μπόρεσα το πρωί να παρακολουθήσω όμως, οπότε άμα θες να πεις κάτι, πάρε στο Στέφανο να το πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, περίμενε. Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία. Τι. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να ακούσω το πρωί, δεν ξέρω γιατί θες να πάρεις. Όχι, άλλο θέλω να πω, δεν αφορά κάτι. Θα σου ολοκληρώσω και θα καταλάβεις. Αυτή τη γυναίκα όταν την είχα δει, την είχα λιδωρήσει. Μα ποια είναι αυτή η γυναίκα, δεν κατάλαβα τίποτα από σαφή. Μια, θυμάσαι μια κοπέλα τότε στα lockdown που είχε βγει στην παραλία και φώναζε και της είχαν κόψει αστυνομική πρόστιμο. Εκεί, τότε, στο πρώτο lockdown. Μια θεόμουρλη. Αυτή. Είχε δίκιο όμως η γυναίκα. Και την άκουσε είχα λιδωρήσει. Με, σε παρακαλώ πολύ, άκουσε με να σου πω κάτι. Άλλο θέλω να άκουσε, σου πω. Άκουσε με λίγο να σου πω για τη συγκεκριμένη, η οποία έχει έρθει εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και τσίριζε και φώναζε και δεν είναι καθόλου φυσιολογική και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη σε καμία περίπτωση, να το ξέρεις. Ήρθε εδώ και φώναζε και τσίριζε και πήγαινε να μπει μέσα στο στούντιο. Λες και εδώ πέρα είναι τσιφλίκι, να πούμε. Ήρθε εδώ πέρα αυτά μέσα. Δεν τα ξέρω. Άμα λέμε για την ίδια, έτσι. Για μία που μάλλον εμένα σε γιουριτά επί κορονοϊού. Όχι, ρε παιδί μου, με κανέναν security, όχι. Για ποια λες, γι' αυτό σου λέω, δεν έχω καταλάβει για ποια λες. Μια Ιωάννης έχει εκεί πέρα έξω χιλιάδες. Ναι, σωστό. Εντάξει, τέλος πάντων, απλά τώρα τι είναι, αυτή που ήταν στο... πες το, που την είχαν συλλάβει οι αστυνομικοί που ήταν με το παιδάκι της στην παραλία. Και φώναζε και έλεγε, είναι δική μου η παραλία, γιατί μου απαγορεύεται να πάω. Θυμάσαι καθόλου? Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να καταλάβω ποια λες εσύ, αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων, επειδή εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το σκηνικό και την είχα λιδωρήσει τότε, είχα γελάσει μαζί της, απλά θέλω να την ζητήσω, έστω και αν δεν την ξέρω αυτή τη γυναίκα, συγγνώμη που γέλασα μαζί της, και είχε απόλυτα δίκιο, το είχα τάξει στον εαυτό μου, δεν ήξερα ποια είναι, δεν ήξερα που να την βρω. Είχε χαθεί μετά και εμείς χαθήκαμε, ξέρεις, με τα lockdown και αυτά, είχαμε χαζέψει. Τελικά αυτή η Χριστιανή είχε δίκιο και ήταν όλα εξ επιτούτου για να γίνουν. Αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ευχαριστώ κάτι... πάρα πολύ. Έλα μου. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Τρία δις. Στο μυαλό. Με ακούς, τρία δις είναι η πλατφόρμα του YouTube. Καλά, τώρα εσύ μας έλειπες. Από 20 χρόνια. Και κοροϊδεύεις την τεχνολογία. Ρε φίλε, άμα μπορείς να βγάλεις τρία δις. Το δημόσιο. Άμα μπορείς να βγάλεις τρία δις, πάνε βγάλε τρία δις. Μη με τρελαίνεις τώρα. Πάνε γίνε δισεκατομμυριούχος. Πάνε γίνε δισεκατομμυριούχος αφού μπορείς. Τι με δες εμένα, τι με χρειάζεσαι. Παρακαλώ στον επόμενο. Έλα. Ναι. Ακούγομαι. Έλα φίλε μου, ναι, καλησπέρα. Ένα παράπονο γιατί λέει η κυβέρνηση έκανε νόμο να πληρώνουμε δόσεις και πήγα να πληρώσω και δεν το ανακοίνωσε ενώ γράφτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Πότε θα ποτίσουμε όταν ξέρατε τα μαμπάκια και τα δέντρα. Ακούς. Σε ακούω, ναι. Κάτι, πάρτε τηλέφωνο στους απατεώνες. Να πάμε να πληρώσουμε τις δόσεις και να έχουμε ρεύμα. Να ποτίσουμε τα χωράφια. Κατάλαβες, Γρηγόρη. Είναι ενεργειακή πλεκτάνη όλο αυτό. Έχουν κλέψει ό,τι κρατικό υπάρχει, το έχουν κάνει ιδιωτικό και ξαφρίζουν τον κόσμο. Αυτά που θα πληρώσουμε. Είναι κλεμμένα. Εγώ 50 χρόνια. Ηλεκτρολόγος ήμουνα. Και τώρα δεν μπορώ να ποτίσω τα χωράφια. Ξέρω τι με έκαναν. Με κλέψανε. Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.
Υγεία να έχεις. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για την γενοκτονία των ποντίων θα ήθελα να πω. Κάποια σχολεία, δεν ξέρω, να μην αναφέρω το όνομα, η ξενόγλωσσα καταρχήν. Η 19 Μαΐου είναι η μέρα της Άνοιξης. Να πω το σχολείο, με μεγάλο πανό. Συγγνώμη, μου λέτε τώρα ότι σε σχολείο σήκωσαν ότι είναι η μέρα της Άνοιξης 19 Μαΐου. Ναι, αλλά όχι ελληνικό. Στην Ελλάδα πάντως, εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά σε, τέλος πάντων, να το πω το σχολείο, στο Καλαμαρί. Τι είναι αυτό? Το Καλαμαρί τι είναι? Την ελληνογαλλική σχολή λέτε? Ναι, ναι, ναι. Σχολή, όχι σχολείο, ναι, εντάξει. Ναι. Σηκώσαν αυτό το πράγμα για ποιο λόγο? Δηλαδή, θεωρείτε ότι θίγουν τους πόντιους που δεν σηκώσανε για τη γενοκτονία των ποντίων? Έτσι, αυτό κατάλαβα. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Πολύ σωστά. Είναι μία αναφορά, δεν είναι. Μα από πότε η 19 Μαΐου είναι η μέρα της Άνοιξης? Μα βέβαια θα έπρεπε να αναφέρουν κάτι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ωραία. Και ντροπή που δεν το κάνανε. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ, γεια. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το κύριο Σερέτη. Ο ίδιος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύσκολο να σας βγάλω με τηλέφωνο. Ο δίχρονος, ο πολύχρονος κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, η κυρία μου, αλήθεια. Και εγώ δεν ξέρω. Από Γερμανία σας παίρνω. Τι καιρό έχετε? Εντάξει, έχει λίγο μουντός είναι ο κύριος. Έχει λίγο αντάρα. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Τα χαιρετίσματά μας. Από ποια περιοχή της Γερμανίας? Από Μπόχουμ. Μπόχουμ, χαιρετίσματα στην Μπόχουμ. Πάμε. Πάμε. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Σερέτη. Η ιστορία που λέτε δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Για ποιο πράγμα ακριβώς μιλάμε? Για τη Μακεδονία. Για η Μακεδονία ανήκει στους Μακεδόνες και ο Αλέξανδρος ήταν ο σφάχτης των Ελλήνων. Ο σφάχτης? Ναι. Δεν ήταν ακριβώς σφάχτης, γιατί πήγαινε σε μέρη στα οποία δεν είχαν κανένα πολιτισμό και τους έφερνε το φως, να σας το πω έτσι επιφανειακά. Τους μάθαινε να διαβάζουν, τους μάθαινε να γράφουν, τους μάθαινε να είναι άνθρωποι. Ο Αλέξανδρος έμαθε ελληνικά στην Αθήνα. Αυτό ποιος το λέει? Η ιστορία. Ποια ιστορία? Η ιστορία σε όλο τον κόσμο. Δώστε μου την πηγή σας να μπορέσω να την διαβάσω κι εγώ αυτή την ιστορία. Θα σας πει το βιβλίο που το διαβάζω εδώ στη Γερμανία. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο, πείτε μου? Είμαι Ελληνογερμανίδα και το διαβάζω στα γερμανικά. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο, κυρία μου, ρωτάω? Θα σας το στείλω. Γιατί δεν μου λέτε τον τίτλο, θα το βρω μόνος μου. Τώρα δεν μπορώ να πάω στη βιβλιοθήκη και να το βρω. Δεν θυμάστε ποιο βιβλίο διαβάσατε? Το θυμάμαι πολύ καλά. Ωραία, γιατί δεν μου λέτε τον τίτλο? Άλλα λέτε εσείς, άλλα λέει ιστορία. Ποια, όχι, θέλω να μου πείτε το βιβλίο, την πηγή σας, για να δω ποιο βιβλίο λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έμαθε ελληνικά στην Αθήνα. Περιμένω, θα το βρω. Περιμένω. Πηγαίνετε λίγο να μου πείτε ποιο βιβλίο είναι αυτό, για να καταλάβω. Πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη και βρείτε το. Πηγαίνετε, περιμένω. Περιμένετε. Περιμένω, βέβαια. Γιατί θα μας τρελάνετε. Δεν σας τρελαίνομαι καθόλου. Ο Μέγας Αλέξανδρος, κυρία μου, ήταν Έλληνας βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας. Τι είναι αυτά που λέτε? Όποια είναι Μακεδονία. Ο πατέρας του ήταν ο Φίλιππος ο Βήτας. Τώρα πρέπει να λέμε τη Μακεδονία Ελλάδα. Ακούστε με λίγο. Ο πατέρας του ήταν ο Φίλιππος ο Βήτας. Ήταν ο πατέρας του Φίλιππος ο Βήτας ή δεν ήτανε? Βέβαια. Ή μήπως το βιβλίο λέει ότι ήταν κάποιος άλλος ο πατέρας του? Με συγχωρείτε. Η καταγωγή σας είναι πόντιος είστε? Δεν πρέπει να με ρωτήσετε. Αφήστε με εμένα. Εγώ τι σχέση έχω? Εδώ μιλάμε τώρα για το βιβλίο που διαβάσατε, για την πηγή που λέει αυτό που λέτε. Γιατί λέγεται βασιλιάς των Μακεδόνων? Συγγνώμη, φέρτε λίγο τον κύριο στο τηλέφωνο αρχικά, γιατί παρπαρίζει από μέσα και να τα λέτε εσείς στο τηλέφωνο. Ας τα πει ο ίδιος. Όχι, δεν τα λέω εγώ. Όχι, αφού τον ακούω από μέσα μουρμουρίζει. Ποιος, γιατί δεν έρχεται ο ίδιος να τα πει? Κύριε Σερέτη. Μα τον ακούω, σαν να τον κοιτάτε και να σας λέει τι να λέτε είναι. Ας έρθει ο ίδιος να τα πει, δεν χρειάζομαστε μεταφραστή. Δεν μπορώ να βρω το βιβλίο γιατί έχω πολλά βιβλία, συγγνώμη, θα αργήσω λίγο. Εντάξει, ξαναπάρτε τηλέφωνο όταν βρείτε το βιβλίο. Παρακαλώ στον επόμενο. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, μας τρελάνουνε, πάμε. Μας τρελαίνουν και πραγματικά. Την ιστορία δεν τη γράφουν οι Γερμανίδες, πες την κυρία αυτή, τη γράφουν οι Έλληνες. Η μεγαλύτερη ιστορική. Όχι η Γερμανίδα που έγραψε την ιστορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν εκείνος ο οποίος έλεγε «Πας μη Έλλην βάρβαρος».
Αυτά πρέπει να τα ξέρει. Αναφωνούσε πάντα ο Αλέξανδρος. Μαθητής του Αριστοτέλη ήτανε. Μας τρελάρουνε. Ακριβώς. Έλεγε το ζήν το χρωστό στους γονείς μου, στο δάσκαλό μου το εύζην. Αυτά να ακούσει η κυρία από τη Γερμανία. Και να αφήσει αυτά που ξέρει. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα και κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη. Σήμερα πραγματικά στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός, οι κύριοι Υπουργοί, βάλανε τεκμήριο στις κομμότριες 14,5 και στους γιατρούς 17. Φαντάζεστε τώρα, γιατροί με τις επισκέψεις και λοιπά, 17.000 τεκμήριο. Οι κομμότριες οι οποίες περιμένουν εκεί να μην αυξήσουν, έχουμε τις άλλες, τις λαθρέες που γυρίζουν στα σπίτια, 14,5. Τώρα όσον αφορά το Μέγα Αλέξανδρο, δεν θέλω να συζητήσω με την κυρία που πήρε από τη Γερμανία, γιατί είπε ήταν σκοπιανός ο Αλέξανδρος. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να συζητάμε. Βέβαια, και τώρα κάτσουμε τα αυτονόητα. Επίσης ένα άλλο πράγμα, το οποίο κάποιοι σταθμοί, και το παίζουν και οι εθνικόπρονες, βάζουν Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου, χώρα που έδιωξε στους τύρανους. Ο Αλέξανδρος δεν έδιωξε τους τύρανους, έδειξε τους βαρβάρους. Τους βαρβάρους. Λάθος μεγάλο αυτό. Τύρανοι, έτσι το τραγουδούν οι Σκοπιανοί. Όχι, γιατί θεωρούν τους Έλληνες τυράννους. Τους βαρβάρους. Τους βαρβάρους. Έτσι, σε ευχαριστώ. Και το βάζουν και εκνευρίζουμε μόνο και να σπάσουν την τηλεόραση όταν ακούω αυτό το τραγούδι. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου, πάρα πολύ. Να σε καλά. Υγεία να έχεις, υγεία. Λοιπόν, θα μας τρελάνετε εσείς, ρε παιδιά. Έλληνας ήτανε, στην αρχαία Πέλα γεννήθηκε. Ο πατέρας ήταν ο Φίλιππος ο Β', ο οποίος είχε αυτό το όραμα, το όνειρο για την Πανελλήνια Συμμαχία, στην οποία ηγήθηκε ως Μακεδόνας ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος. Χρησιμοποίησε την εξουσία του για να ξεκινήσει το πανελλήνιο σχέδιο που ορματίστηκε ο πατέρας του, ο Φίλιππος ο Β'. Ήταν αυτός που ανέλαβε την πορεία σαν ηγέτης όλων των Ελλήνων στην κατάκτηση της Περσίας. Ποιο γερμανικό βιβλίο, ποια βιβλιοθήκη και ποιες μουρμούρες από μέσα. Δεν θα τρελαθούμε. Παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Γεια σας. Γιώργος ο Αλληλούιας από Γιάννησα. Έλα ρε Αλληλούια, λοιπόν, πού είσαι. Το έχω το βιβλίο αυτό. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο. Το έχω αυτό, θα σου πω εγώ ποιο είναι τώρα. Εάν έχεις δει την ταινία, τον συγγραφέα δεν ξέρω, αλλά το βιβλίο λέγεται «Das Kaputten Frigget». Εμείς θέτουμε έμπλαστρο στην κοιλιακή χώρα. Πώς το είπες, «Das Kaputten»? «Das Kaputten Frigget», με το βουτσάρε που έκανε το γιατρό. Μου λέει, επειδή δεν μιλούσε άλλος ο γιατρός, μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, δεν μιλούσε γερμανικά. Και ψάρωσα, λέω, το ξέρει και πήγα να προσπαθήσω να το βρω. Όχι ρε, λέει ο βουτσάρε, «Das Kaputten Frigget». Και του λέει, εισερχομένοι ή εξερχομένοι και επισερχομένοι. Και ο Παπαγιανόπουλος το βλέπει με ανοιχτό το στόμα, λέει, πω, αυτό είναι τέρας, λέει καλός γιατρός. Τέρας μπορεί να είναι, γιατρός δεν είναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα μόνο γρήγορα, επειδή τρελάθηκα λίγο. Λοιπόν, ένα σου λέω τελευταίο. Κλείνω για να δώσω προτεραιότητα να σε πάρει ο πλατφόρμας. Άντε, γεια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ γεια πολύ, σου, γεια σου, γεια σου. Μάθετε λίγο ιστορία. Δεν είναι ότι κατεβάζουμε το μυαλό μας και ότι πιστεύουμε και όπως θεωρούμε και ό,τι θεωρούμε. Μιλάμε για τον Μέγα Αλέξανδρο, μιλάμε για γεγονότα. Το λέει ιστορία. Πού το λέει ιστορία αυτό το πράγμα? Ιστορία λέει πολύ διαφορετικά πράγματα. Η ιστορία λέει ότι σε όλο τον κόσμο, ότι ίδρυσε, να πούμε, πάνω από 20 πόλεις ο Μέγας Αλέξανδρος, με τη σημαντικότερη πόλη την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, ότι εγκαταστήθηκαν Έλληνες, έκανε αποικίες από τον ίδιο τον Αλέξανδρο. Και με αυτόν τον τρόπο έγινε και η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Πήγαινε δηλαδή και μάθαινε στον κόσμο τι πάει να πει ελληνικός πολιτισμός. Μιλάμε για μια ελληνιστική περίοδος που εξελίχθηκε εν μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό της τότε εποχής. Και εσείς έρχεστε να μου πείτε τι. Που στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία η κυρίαρχη γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Παρακαλώ, με φωνάζει ο άλλος μέσα από τη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αλεξάνδριες.
Δεν άκουσα, αν συγγνώμη. Ήταν σφαγές, θα έβαζαν το όνομά του. Δεν άκουσα, συγγνώμη, ξαναπείτε λίγο γιατί κάτι με τις γραμμές παίζει. Πάμε. Στην Αίγυπτο έχει 15 πόλεις με το όνομα Αλεξάνδρεια. Ε, βέβαια. Εάν ήταν σφαγές, θα έβαζαν το όνομά του. Ε, ο ίδιος το βάζει το όνομα. Η κυρία έχει πολύ λάθος και είναι εχθρός της Ελλάδος, να το ξέρουνε. Οι πέτρες, τα βουνά, Γρηγόρη, όλα μιλάνε για τη Μακεδονία. Σήμερα είναι και της Αγίας Λιδίας, η πρώτη Μακεδόνισσα χριστιανής, τους Φιλίππου Σκαβάλα που βαπτίστηκε. Όλα μιλάνε για τη Μακεδονία και ας μην τη πιάνουν στο στόμα τους, γιατί είναι Αγία Γη και αγαπημένη του Θεού. Ευχαριστούμε. Κατάλαβαν, βέβαια, είναι εχθροί μας, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και ασχολένται με αυτά. Αυτοί θέλουν να κάνουν με ξένα κόλληβα, μνημόσυνο να κάνουν, δεν γίνεται. Να καθίσουν στα αυγά τους και στο δικό τους το όνομα και να μην σε ασχολένται ούτε με την Ελλάδα, ούτε με τη Μακεδονία. Μακεδονία είναι εδώ και εδώ θα είναι πάντα και ποτέ δεν θα είναι δική τους. Ε, μα βέβαια. Έχουν να κάνουν με Μακεδόνησες, να το ξέρουν αυτό και με Μακεδόνους. Όχι ο Αλέξανδρος της Σφαγίας, δεν τρέπεται λίγο και στην Αθήνα σπούδασε και δεν ξέρω πού σπούδασε. Ε, με το Χαλκιδικό δάσκαλο σπούδαζε. Δεν τρέπονται λίγο. Έχουμε. Οι Γερμανοί έμαθαν ελληνική ιστορία, έτσι την έμαθανε. Εμείς τη ξέρουν πολύ καλά την ιστορία μας και να μην μιλάνε για τη Μακεδονία, γιατί είναι γουρούνια σκέτα αυτή. Έτσι. Δεν είναι άνθρωποι. Πήγε δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγε δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος στην Αθήνα να μάθει τι, το όνομά του. Πώς γίνεται να μην είναι ελληνική Μακεδονία και ο Μέγας Αλέξανδρος, ενώ τη μητέρα του τη λένε Ολυμπιάδα και τον πατέρα του το λένε Φίλιππο. Ούτε Σιλιανόφσκες, ούτε Σκρόφες, ούτε πώς το λέγαν, Ζάεφ, ούτε Μάεφ. Φίλιππος και Ολυμπιάδα, Αλέξανδρος. Πιο ελληνικό όνομα δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Να μας τρελάνετε. Έλα Χριστέ και Κύριε. Δηλαδή εντάξει, τα λένε η γειτονική χώρα, τα λέει για μπας και μπορέσουν να αρπάξουν ιστορία, μπας και μπορέσουν να είναι τίποτα. Γιατί δεν ξέρουν από πού ήρθανε και ποιοι είναι και τι είναι και πώς. Πώς έγινε και έγιναν κράτος. Εδώ μιλάμε για γεγονότα. Μιλάμε για την πραγματική ιστορία, όχι αυτή που κατεβάζουν κάποιοι από το κεφάλι τους. Εδώ μιλάμε για τις ελληνικές κοινότητες στη Μικρά Ασία, για τους Μικρασιάτες, για τους Μακεδόνες, για τους Πόντιους. Ο κακός χαμός. Αυτή είναι προπαγάνδα τουρκική, προπαγάνδα σκοπιανή και προπαγάνδα αλβανική. Μπας και μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν να καταφέρουν. Έλα Χριστέ και Κύριε. Έλληνας να λέει αυτό το πράγμα, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο μεγαλύτερος σφαγέας και ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν Έλληνας και ότι πήγε στην Αθήνα να μάθει ελληνικά. Ρε, ο άνθρωπος μέχρι την ηλικία των 30 ετών είχε δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία, που εκτινόταν από την Ελλάδα έως τη βορειοδυτική Ινδία. Μέχρι τη βορειοδυτική Ινδία έφτασε, ρε. Αίτητο στη μάχη ήτανε. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους στρατιλάτες της ιστορίας. Ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική και πάντα θα είναι ελληνική. Ό,τι κι αν σας λένε τα βιβλιαράκια που έχετε στις βιβλιοθήκες σας και δεν ξέρετε τον τίτλο. Γιατί δεν ξέρεις τον τίτλο. Έλα πες με τον τίτλο. Εγώ αμφιβάλλω αν υπάρχει τέτοιο βιβλίο αρχικά. Και αν διάβασες ποτέ στη ζωή σου βιβλίο, αναρωτιέμαι. Γιατί εγώ όσα βιβλία έχω διαβάσει, τους θυμάμαι τους τίτλους. Διάβασα ένα βιβλίο που είναι στη βιβλιοθήκη μου και δεν ξέρω που είναι και δεν το βρίσκω. Παρακαλώ στον επόμενο. Καταρχήν την αποκάλεσες Έλληνα, αγαπητέ φίλε Σερέτη, επειδή μιλάει ελληνικά. Δεν σημαίνει ότι είναι και Έλληνας. Ναι, θεώρησα επειδή μιλάει ελληνικά ότι είναι Ελληνίδα. Όχι. Και εμείς στην Ελλάδα μιλάνε ελληνικά, αλλά δεν είναι Έλληνες. Είναι απάτριδες. Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να το υπολογίσω αυτό. Το βιώνουμε κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο μεγάλη προπαγάνδα και στα Σκόπια και στην Τουρκία ακόμα και στην Αυστραλία ακόμα και στην Αμερική ακόμα, είπα και Καναδά, που κάνουν το διπλανό, που κάνουν η προπαγάνδα οι Σκοπιανοί αυτοί και οι Αλβανοί. Το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Απλώς υπάρχει η ανοχή του ελληνικού πληθυσμού και η ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης, να σας πω σε εισαγωγικά κυβέρνηση και όχι διαχειριστές ή θυρωρούς, που αφήνουν και επιτρέπουν αυτά τα πράγματα. Η ιστορία είναι μία. Να, προχθές το ανακαλύψαν στην Τουρκία, στην Καπαδοκία,
ανακαλύψανε τις 9, δεν θυμάμαι τώρα, ολόκληρα ψηφιδωτά. Τα βγάλανε αρχαιολόγοι. Όπου και να σκάψουν Ελλάδα βρίσκουν, αλλά μην το πάμε εκεί. Αν δεν υπήρχε αρχαία ελληνική γλώσσα, δεν θα είχαν χτιστεί τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι μορφωμένοι επιστήμονες του πλανήτη αυτού. Πάμε παρακάτω τώρα, στα οικονομικά. Δεν, αν ένα κράτος είναι δίκαιο, βάζει στον κάθε πολίτη του έσοδα-έξοδα. Όταν ο άνθρωπος που είπε πριν λίγο θα βάλει 14.000 στην Κορέα ή 17 στον γιατρό ή από εδώ, και το μεγάλο ψέμα που λέγανε ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν κάτω από 10.000, ναι. Γιατί δεν λένε το άλλο. Όσο και να δηλώσουν, με τεκμαρτά διαβίωσης επήγαινε. Άρα γιατί εγώ να δηλώσω 20.000 ή 30.000 που με πάσουμε τεκμαρτά. Όλοι έχουμε ένα σπίτι, όλοι έχουμε ένα δύο αυτοκίνητα, όλοι έχουμε ένα εξοχικό. Δόξα τω Θεώ που μας τα αφήσαν και οι γονείς μας αυτά. Αν δεν μπει έσοδα-έξοδα στον κάθε πολίτη, δεν μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα. Και δεν μας εφέρχεται άσπρη μέρα, γιατί είμαστε μια φτωχευμένη χώρα. Και φοβούνται να το πούνε, μας έχουν στην ακρίβεια, γιατί άλλο να κουνομάει στα 10 ευρώ λάδι που έκανε το πεντάλιτρο ή το δίλιτρο 2,4 ΦΠΑ και άλλο στα 124. Άλλο η βενζίνη να κονομάει τα ντερά του. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μιλάμε, εδώ γίνεται πλιάτσικο επάνω στις πλάτες του Έλληνα και δεν μιλάει κανένας. Όλοι στον καναπέ. Όλοι στον καναπέ. Πού είναι εκείνα τα τσετζέρια που βγάζαμε κάποτε στη Βουλή απ' έξω. Φοβηθήκαμε 5 μπαχαλάκηδες, 5 παρακρατικούς. Θα δω τώρα τι θα κάνουν στις εκλογές. Ευχαριστώ. Γεια σου αδερφέ μου, γεια σου. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Έχω πέσει εγώ από τα σύννεφα. Εν τω μεταξύ με αυτούς που έχουμε που κυβερνάνε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και πάει λέγοντας, που ανέχονται αυτούς τους Σκοπιανούς και τον κάθε Σκοπιανό που βγαίνει και διεκδικεί ιστορία ελληνική. Πάει μετά, άκου τώρα, ενώ δεν λένε τίποτα για όλα αυτά που γίνονται, για την προπαγάνδα, για την πρόεδρο, για το κόμμα που βγήκε και ισχυρίζεται ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες. Δεν κάνουν τίποτα οι Δημοκράτες και οι ΣΥΡΙΖΑΙ και μετά πάνε και αφήνουν στεφάνι στο Μακεδονικό Αγώνα. Οι υποκριτές! Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις μετά να σηκώσεις και να τους δέχονται! Να τους δέχονται να αφήνουν στεφάνια στους Μακεδονομάχους. Ποιοι? Αυτοί που πούλησαν τη Μακεδονία! Για να βγαίνει η κάθε κιουρά και να λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έμαθε ελληνικά στην Αθήνα, ότι της κατέβει στο κεφάλι. Αυτοί φταίνε! Αυτοί φταίνε που μεγαλώνει αυτό το ψέμα και που έχει βγάλει οι ρίζες αυτό το ψέμα παγκόσμια. Φταίνε αυτοί γιατί δεν κόβουνε τις ρίζες, γιατί δεν βάζουνε όρια, γιατί δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους. Για άλλη μια φορά λοιπόν οι προδότες που κυβερνάνε επιτρέπουνε να καταστραφεί ένα κομμάτι της Ελλάδας και να αλλοιωθεί η ιστορία. Και κάποιοι ακόμα τους δέχονται να καταθέτουν στεφάνια στους Μακεδονομάχους. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλά Γρηγόρη. Καλησπέρα. Ο Λευτέρης από Ευκαρπία. Γεια σου ρε Λέφο. Τι κάνεις ρε φιλαράκι. Καλά ρε αδερφέ, εδώ παρανόω με αυτά που ακούω. Καταρχήν η κυρία μιλούσε λίγο σπαστά, τα ελληνικά δεν ήταν καθαρά, να ξέρεις, 100% έτσι. Και από μέσα μουρμούριζε κάποιος, γιατί δεν ερχόταν στο τηλέφωνο αυτός που μουρμούριζε. Παρπάριζε, καλά τον είπες. Πρώτον. Δεύτερον, σε λέει σε μια φάση, και γιατί λέει τους λέγανε Μακεδόνες και τους Αθηναίους, γιατί τους λέγανε Αθηναίους δηλαδή, δεν ήταν Έλληνες αυτοί, και τους Σπαρτιάτες γιατί τους λέγανε Σπαρτιάτες, δεν ήταν Έλληνες αυτοί. Είναι δηλαδή αυτό πώς το είπε αυτό. Βγάζεις άκρη νομίζεις. Και γιατί όλες οι επιγραφές του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στα ελληνικά. Γιατί είναι όλα στα ελληνικά από τη στιγμή που δεν θέλει να ξέρεις ιστορία. Λίγο μυαλό να έχεις και να σκεφτείς λίγο. Από τη στιγμή που όλες τις αρχές οι επιγραφές είναι στα ελληνικά, δεν θέλει να ξέρεις και πολύ ιστορία. Μυαλό θέλει να έχεις. Αλλά άμα δεν έχεις μυαλό, όσο ιστορία και να διαβάσεις, πάλι θα είσαι αγράμματος, ρε φίλε. Να ξέρεις. Έτσι, γιατί πρέπει λίγο να έχεις μυαλό να φιλτράρεις κάποια πράγματα. Πού να φιλτράρει, αδερφέ. Αυτή τώρα έχει φάει τον παπά, να πούμε. Και να σε πω κάτι. Εγώ αμφιβάλλω και για το βιβλίο. Γιατί όταν τη ρώτησα την πηχή της, μου λέει: διάβασε ένα βιβλίο. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο, πες μας και εμάς να ξέρουμε. Που λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε, έμαθε ελληνικά στην Αθήνα, ρε παιδιά, τρελαθούμε τελείως.
Εντατικά μαθήματα έκανε εκεί. Είχε ένα φροντιστήριο εκείνη την εποχή. Βρε, μετά το σχολείο πρέπει να ξαναπάει σχολείο αυτή για να μάθει ιστορία. Το λέει, λέει ιστορία. Ποια ιστορία, βρε. Τι να πω, δεν ξέρω. Κοίταξε όμως να δεις τι γίνεται, Γρηγόρη. Με την αμάθεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή, οι επόμενες γενιές μπορεί και να το πιστεύουν αυτό το πράγμα, φιλάρα, και αυτό είναι το χειρότερο. Μακροχρόνια αλλοιώνεται η ιστορία, εννοείται, αδερφέ μου. Βέβαια. Εδώ ρε, οι άλλοι βγάλανε σε μια πλατφόρμα εκεί με ταινίες που δείχνει, τέλος πάντων, να μην την αναφέρω. Ότι και καλά, στο πόλεμο, το δεύτερο, το παγκόσμιο πόλεμο, οι Έλληνες δεν αντιστάθηκαν καθόλου, παραδόθηκαν. Σε λίγο μας πούνε ότι κατεβάσαμε και τα βρακιά μας. Ναι, στο τέλος θα μας πούνε, δεν υπήρξε επανάσταση στο τέλος θα μας πούνε. Ναι. Τι περιμένεις από αυτό. Πάντως τη λέξη πλατφόρμα μην τη λες πολύ, γιατί έχει κάτι περίεργο που τρελαίνονται με τη λέξη. Ναι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και ένα ακόμα τελευταίο. Πες μου. Ρε φιλαράκι, εσύ με την πλατφόρμα. Αφού θες να τη δώσεις στο Βελόπουλο, γιατί δεν παίρνεις το Βελόπουλο. Ως ερέτηση. Εμένα. Δεν θέλει εμένα συνεργάτη, λέει, αφού έχει πρόβλημα. Ως ερέτηση, τι σου φταίει, αφού με το Βελόπουλο είναι να κάνεις δουλειά. Το ερέτη, τι θέλει. Άντε πες, εγώ τι φταίω. Ο Σερέτης τι είναι, ρε φίλε. Παρακαλώ. Αφού το Βελόπουλο θέλεις. Παρακαλώ, σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Καλό μεσημέρι να έχεις. Γεια σου. Μην λέτε τη λέξη πλατφόρμα. Απαγορεύεται τη λέξη πλατφόρμα, παιδιά. Θα έχουμε πρόβλημα. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα, όπως και να έχει, και 55 είναι. Οπότε κλείνω τις τηλεφωνικές γραμμές. Άντε, μία ακόμα που πρόλαβες και πήρες, φίλε μου. Σ' ακούω. Καλησπέρα. 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 Μπάμπη από Καβάλα. Γεια σου, Μπάμπη. Λοιπόν, για να κλείσει το θέμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Δανιήλ ο προφήτης δεν ήταν ούτε φιλέλληνας, ούτε Έλληνας, ούτε είχε καμιά ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, τίποτα. Όποιος θέλει να μάθει αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αληθινός Έλληνας, ας ανοίξει το 4ο και το 5ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ 700 χρόνια π.Χ. και που προφητεύει τις 4 μεγάλες αυτοκρατορίες της Βαβυλωνίας, των Μίδων και των Περσών, και μετά λέει της ελληνικής του Έλληνος Αλεξάνδρου. Όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει. Που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν. Ο Δανιήλ δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα να υποστηρίξει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Ελληνική αυτοκρατορία το ονομάζει. Όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει να διαβάσει το βιβλίο του Δανιήλ, τις προφητείες, όταν εξήγησε το όνειρό του, το όραμα στον Ναβουδοχονόσορ, τον εξήγησε για τις 4 αυτές δυναστείες, αυτοκρατορίες. Όταν η τρίτη, λίγο πριν τη Ρωμαϊκή, την ονόμασε Ελληνική του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί σταματάνε όλα. Αυτός είναι ιστορικός, ο οποίος είναι και αμερόληπτος και δεν έχει τέτοιες αυτές. Όποιος θέλει να μάθει τι ήταν ο Έλληνας, ο Αλεξάνδρος αν ήταν Έλληνας, δεν έχει παρά να διαβάσει τον προφήτη Δανιήλ. Αυτό ήθελα να πω, φίλε μου Γρηγόρη, να είσαι καλά και καιρός και δυνατός. Γεια σου, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί με τη Μακεδονία με έχετε τρελάνει και έχω βγάλει 10 άτομα εδώ πέρα που έχουν αποδείξει για ποιο λόγο η Μακεδονία είναι ελληνική. Εγώ θα ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Σε όλη την ιστορία της Μακεδονίας, με τον Μέγα Αλέξανδρο, με το ποιος τον έχει, με τους γονείς του, με τους στρατιώτες του, με ποιους συναναστρεφότανε, καθίστε και ψάξτε. Ονόματα. Μόνο τα ονόματα σας λέω. Δεν θα μιλήσω ούτε για τους τάφους, δεν θα μιλήσω ούτε για το τι έγινε, ούτε πώς έγινε, ούτε για ιστορικές αναφορές. Αυτά είναι δεδομένα, το ότι ήταν Έλληνας και ότι ήταν ελληνική η Μακεδονία και είναι ελληνική η Μακεδονία και μία είναι η Μακεδονία και είναι ελληνική και τέλος και δεν το συζητάμε αυτό. Έχετε ακούσει πουθενά Έλληνα να τον λένε Στεύο, Μπουχάρ? Γιατί δεν τη λέγανε τη μάνα του Μέγα Αλεξάνδρου Γκορντάνα? Και τη λέγανε Ολυμπιάδα? Γιατί δεν λέγανε τον πατέρα του Μαξίμ και Ντίμιταρ και Μπράνκο και Στέβο και τον λέγανε Φίλιππο? Μόνο από αυτό μπορείς να καταλάβεις ότι οι γείτονες έχουν παρανοήσει. Νομίζουν ότι είναι Μακεδόνες ενώ στην ουσία είναι παιδιά Βουλγάρων. Αυτό είναι. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης. Κόντρα στο σύστημα και για ό,τι λέω αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο στη μία. Ανιστόρητη! Ανοίξτε κανένα σωστό βιβλίο, διαβάστε ιστορία ρε. Να μας τρελάνετε, μαρμελάδα μας έχετε κάνει το μυαλό. Να γαζέψουμε τελείως με αυτά που ακούμε ρε παιδιά. Βγαίνει να πούμε η Κορντάνα να μας πει ότι είναι πρόεδρος της Μακεδονίας. Ρε Κορντάνα!
ήγες και στο χωριό σου Μακεδονία. Ένας είναι ο Αλέξανδρος και μια Μακεδονία, μία η Ελλάδα και μία ιστορία. Ένας είναι ο Αλέξανδρος. Κοιτώστε το! Και εσείς που ακούτε από τα Σκόπια, αφιερωμένος εσάς. Κι ο πύργος ο Λευκός. Αφιερωμένος στους Σκοπιανούς. Μπαρντάσκα είστε! Το χρυσάφι δεν σκουριάζει. Απικία της Βουλγαρίας. Για δεν αλλάζει. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει και η ιστορία δεν αλλάζει. Το μάθηραν οι τάφοι, οι βασιλικοί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το μάθηραν οι τάφοι, οι βασιλικοί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένας είναι ο Αλέξανδρος και μια η Μακεδονία, μία η Ελλάδα και μία η ιστορία. Το λένε και οι Αιτοί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το λένε και οι Αιτοί, το λένε και οι Αιτοί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει και η ιστορία δεν αλλάζει. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει και η ιστορία δεν αλλάζει. Το μάρτυραν οι τάφοι, οι βασιλικοί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το μάρτυραν οι τάφοι, οι βασιλικοί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένας είναι ο Αλέξανδρος και μια η Μακεδονία, μία η Ελλάδα και μία ιστορία. Στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3.